Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Χρήστο, κλείσει τηλεοράσεις, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Πώς λέγεται αυτό, όχι έλλειψη προσοχής. Διάθλαση. Διάθλαση, διάβαση. Η διάπλαση των παιδών. Λοιπόν. Που είχαν παλιά. Κλείσει, κλείσει. Και τις τρεις. Έτσι. Όλες. Και το παράθυρο, ρε παιδιά. Και αυτό. Και το παράθυρο. Τέλεια. Ό,τι είπα. Τέλεια. Ό,τι είπα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στο να πω, έχω μια. Πάει το παράθυρο. Επιτέλους. Είμαστε εντάξει, air condition, ok. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, το να πω έχω μιας αγωνιστικής που είχε εκπλήξεις. Ok. Αρκετές. Για μένα και η νίκη του Άρη είναι έκπληξη. Αν και με το Παναθηναϊκό όπως ήταν, πραγματικά ήταν για λύπηση. Σιγά την έκπληξη. Εντάξει, όχι, ρε φίλε. Ντέρμπι ήταν και κέρδισε ο ένας. Δεν είναι σύνδεση φαινόμενο ο Άρης να κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Είχε 10 χρόνια, 15. 13. 13, οκ. Okay. Δίκη η νίκη του Άρη, πέρα από κάθε αμφιβολία. Ο Ολυμπιακός κόλλησε στα Γιάννενα. Με ακύρωση γκολ στο 90 κάτι. Απίστευτο κι αυτό, ε. Γιατί, αδικημένα τα παιδιά. Γιατί γράφουν φίλοι στο Facebook, αιωνία από την μνήμη. Αδικημένα τα παιδιά. Πάλι. Αδικημένα, εντάξει, θα αναφερθούμε και σε αυτό. Γιατί πραγματικά η λέξη αηδία είναι πολύ μικρή για να αποτυπώσει αυτό που νιώθω εγώ τουλάχιστον. Οκ, okay, γιατί έχουμε πολύ φρέσκο κόστο το παράδειγμα που ακυρώθηκε ένα πέναλτι στον ΠΑΟΚ στο Βόλο με τη γραμμή offside. Ναι. Δεν άνοιξε μύτη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έβαλε μπροστά τα αφαιρέφωνά του και γίνεται από χθες ένα πανηγύρι με ανακοινώσεις, με μπούλινγκ στο διαιτητή την ώρα του αγώνα. Μπήκαν πάλι μέσα τα παιδιά. Όπως συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ανακοίνωση της ΚΕΔ. Δεν ξέρω αν την πήρε χαμπάρι ο Σταύρος, μάλλον θα την πήρε, φαντάζομαι. Θα αναφερθούμε και στην ανακοίνωση της ΚΕΔ για την περιβόητη φάση. Okay. Η ΑΕ κόλλησε στο Περιστέρι. 1-0 ο Ατρόμητος. Όταν γράφεις Κώστα, δεν είναι κόκκινη του Μάνταλου. Δεν πρέπει να. Τι πρέπει να πει, δεν καθόλου, είναι. Μάζεψε λίγο το πόδι. Τι το μάζεψε, ρε. Τι μάζεψε, ρε. Καρατιά. Ούτε ο Μπρουζ Λί στα καλά του έκανε τέτοιο πράγμα. Κάντε λέμε δεν το ήθελε, α πούμε, δεν κοιτούσε την μπάλα και το ήθελε. Είναι χτύπημα στον αντίπαλο, είναι κόκκινη. Αν δείτε, λέει, το μάζεψε από ανύπαρτη ως αυστηρή και. Δεν ξέρω μερικοί πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Οκ, okay, και ο ΠΑΟΚ κέρδισε με τα χίλια ζόρια τον Όφη, παρότι ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραψε 3-0. Πραγματικά. Είδαμε και πάθαμε για να βγει αυτή η νίκη. Έχει θέματα ο ΠΑΟΚ. Από χθες υπάρχει και μεγάλη κουβέντα για την διαφαινόμενη πώληση του Πέλκα, ο οποίος είναι ήδη στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδεψε Κώστα με ιδιωτικό τζετ. Φοβερό αυτό. Τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα δεν είναι σήμερα. Τελευταία μέρα. Σήμερα μέχρι το βράδυ, να σου πούμε. Μέχρι τις 12. Το βράδυ. Το βράδυ. Ξεπούλημα. Θα πουλήσετε κι άλλον. Λες, βέβαια. Θα αναφερθούμε λοιπόν σε όλα αυτά. Θα έχουμε και συνεντεύξεις, θα έχουμε και σχόλια γενικότερα στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας με αρκετό ενδιαφέρον, μιας και όπως είπαμε είναι σήμερα τελευταία μέρα των μεταγραφών. Χαμός και στο μπάσκετ, Κώστα, από το Κύριακο. Τρομερό. Επίσης αυτό, τρομερό. Παρασκήνιο. Έχασε η ΑΕΚ. Κατάλαβαν οι Τησέρα Σπόρ γύρω στο 30 το αγώνα ότι είναι στο γήπεδο το Κούμπο, ρε φίλε. Εντάξει. Και τι λέει ο σπίκερ. Δεν τον είδαν τα παιδιά, ρε. Τι λέει ο σπίκερ. Φοράει, λέει, και μάσκα που να. Πού να τον δούμε. Ναι, ένας ναι. Άνθρωπος. 1-2-15. 2-15. Ναι. Να πω, ξέρεις, ότι ήρθε ο Στίβ Νας, ο οποίος είναι ένας νορμάλ άνθρωπος. Με κανένα καπελάκι με και, καπέλο και μάσκα. Να πεις εντάξει. Φίλε, ήρθε το Κούμπο. Δίπλα του ήταν αδερφότσατε το Κούμπο. Μα τέλος. Τέλος πάντων, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Από τις ειδήσεις. Πέλκας. Ο Πέλκας είναι στην Κωνσταντινούπολη και εκτός συγκλονιστικότητα του απροόπτου θα είναι για τα επόμενα χρόνια παίκτης της Φενέρμπαχτσε με ένα συμβόλαιο 1,3-1,4 το χρόνο για τον Πέλκα. Μια χαρά. Εντάξει. Ευκαιρία ζωής, όπως και να το κάνουμε. Στον ΠΑΟΚ πώς έπαιρνε. Στον ΠΑΟΚ έπαιρνε ούτε τα μισά. 500. Νομίζω ότι ήταν στην τρίτη 500 βαθμίδα του μισθολογίου.
Μάλιστα. Οκ, okay, οι Τούρκοι γενικότερα της Φενέρμπαχτσε έχουν ένα θέμα με τον Πέλκα. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον τον έχουν στο στόχαστρο. Ο ΠΑΟΚ απέρριψε παλαιότερα μια πρόταση 5 εκατομμύρια για τον Πέλκα, 6 πάλι τη Φενέρμπαχτσε. Και τώρα? Αλλάζουν τα κόζια, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι συνθήκες. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, το ότι δεν έκανε συμβόλαιο στον Πέλκα, ήταν νομοτελειακό ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Γιατί υπήρξε έτσι διάχυτη η εντύπωση ότι θα καθίσουν στο τραπέζι, θα νεωθεί το συμβόλαιο του Πέλκα, θα πάρει και αύξηση αποδοχών κτλ. Κτλ. Αυτό δεν έγινε. Οπότε σου λέει, ρε φίλε, ο Πέλκας 1,4 μου δίνουν. Τι μου δίνεις εσύ? Ένα θα δούμε, δεν ξέρουμε. Okay. 1,6 το deal, 20% θα έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο αλλάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό της τελευταίας ημέρας. Εκεί που ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε έναν μεσοεπιθετικό, μπορεί να πάρει 2. Τρεις θέλεις. Μάλλον πρέπει να πάρει 2, δεν ξέρω τι θα πάρει. Δεν ξέρω αν το διαφαινόμενο ναυάγιο των συζητήσεων του Μπίσεσβαρ με την Αλαΐν μεταφράζεται σε αλλαγή πλεύσης και με τον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή να φύγει ο Πέλκας, να μπει πιο έντονα στο κάδρο ο Μπίσεσβαρ και να ψάξει ο ΠΑΟΚ ακόμα έναν. Αλλά σε γενικές γραμμές το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Δεν πάνε τα πράγματα κατά τα γραμμένα. Υπάρχει δηλαδή μια δυσαρέσκεια. Δεν τον λες και προγραμματισμό το φετινό. Μάλλον και το φετινό. Εντάξει, και είναι φανερό. Και νομίζω ότι έχει πέσει ο ενθουσιασμός. Ήρθε ο Ρέμπε και τα έχουμε βάλει σε μια σειρά όλα και όλα πάντα δουλεύουν ρολόι και κάτω τα χέρια από το Ρέμπε. Είναι καταλαβαίνουμε όλοι το τι συμβαίνει. Υπάρχει μια δυστοκία. Δεν έχει βρει ο ΠΑΟΚ τις ισορροπίες στο μεταγραφικό κομμάτι. Μεταξύ της οικογένειας Αβίδη, του εκάστοτε τεχνικού διευθυντή ή αθλητικού διευθυντή και του προπονητή. Και κάθε χρόνο σημειώνονται έτσι πράγματα που δεν έχουν και πολύ ποδοσφαιρική λογική. Εντάξει, δηλαδή αυτό που έγινε με το Μάτος, νομίζω ότι θα ακολουθάει την ομάδα για αρκετό καιρό. Ο ανέτοιμος Μάτος Κώστα, που θα βάζει και γκολ χθες και μια χαρά ήταν. Και δοκάρι και κεφαλιά, ναι, πάλι από το κόρνερ όπως έρχεται πάντα από πίσω, μια χαρά. Πεχτάρα. Γιατί θα το ξαναπώ. Δεν σας έκανε. Στις δηλώσεις ο Φερέιρα δεν τα πάει και πολύ καλά. Ας αφήσουμε το προπονητικό που είναι. Εντάξει, έκανε γκέλα. Ναι, γιατί εκεί την ώρα λες, Κώστα, και το κλείνω εδώ γιατί εντάξει, είναι το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Λες ότι είχαμε τα θέματά μας με τον Μάτος, ήταν ένα εσωτερικό θέμα. Βρέθηκε η λύση, ο παίκτης είναι εδώ. Δεν λες ότι όλα ήταν καλά, ήταν ανέτοιμος κτλ. Και ήταν έτοιμος ο Αγκέ, για παράδειγμα, που ήρθε την Δευτέρα και την Τετάρτη έπαιξε. Εντάξει, καμιά φορά, αν δεν μπορούμε να πούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με μια ιστορία, καλύτερα να μην λέμε τίποτα. Θα πω εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εντάξει, η ταπεινή. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα δει τι θα κάνει σήμερα με την διαμόρφωση του ρόστερ του. Okay. Πίεσε και ο παίκτης, λέει όμως. Που είναι ευκαιρία, πώς να μην πιέσει. Διπλάσιο συμβόλαιο. Σου λέει, ακούω συμβόλαιο εδώ και 2 χρόνια. Το μου κάνετε, δεν μου κάνετε. Έχω τον κόσμο, με έχει απέναντι. Και για όλα αυτά είναι φταίει ο Πέλκας. Σωστό. Θα πάω εκεί. Ωραία πόλη Κωνσταντινούπολη. Φανταστική. 1,4. Δεν πάει στην Ανκαρακουτσού. Κολοσσέως οργανισμός η Φενέρ. Πάει στη Φενέρμπαχτσε. Ναι. Ίσως η μεγαλύτερη ομάδα στην Τουρκία. Σε δυναμική και σε οργάνωση. Σωστό. Ίσως. Δεν τα ξέρω πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι η Φενέρμπαχτσε είναι ένα βήμα πάνω και από Γαλατά και από Μπεσίκτας. Και σου λέει μια χαρά. Γιατί είναι 27 ο Πέλκας. Εντάξει, με τη Γαλατά χτυπιούνται σαν οργανισμό. Θα κάνει ακόμα ένα συμβόλαιο μεγάλο στα 30 του. Θα κάνει ακόμα ένα μεγάλο. Άρα δεν έχει πολλά συμβόλαια όχι, ακόμα. Όχι, τελειώσαμε. Πέλκας, δεν το χάνει αυτό okay, τώρα. Φίλε. 1,5 εκατομμύριο δεν το χάνει τώρα και όλα στην εντέλεια. Όταν είναι Οκτώβριο και το συμβόλαιο του παίχτη λύγει το καλοκαίρι που μα έρχεται, άρα τον Γενάρη, μία πρώτου μπορεί να υπογράψει που θέλει και να μην πάρει ο ΠΑΟΚ ευρώ, δεν έχει και η ομάδα ιδιαίτερη διαπραγματευτική ισχύ. Άρα σου λέει 1,6. Μια χαρά είναι. Και βλέπουμε. Λέμε και λέμε για το ρόστερ. Λέει, λες και άμα είχαμε πλήρες ρόστερ με αυτόν τον προπονητή, πας για μεγαλεία, λέει ο Γιώργος. Παιδιά. Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο. Υπό την άποψη ότι ακόμα δεν έχω καταλήξει αν μπορεί ο Φερέρα ή όχι. Εντάξει, απορώ με όλους αυτούς που είναι απίστευτα υπέρμαχοι σε βαθμό που να βρίζουν τους υπόλοιπους που εκφράζουν προβληματισμό, τι ακριβώς βλέπουν στο Φερέιρα, που δεν έχω δει εγώ. Το φάγατε τον άνθρωπο. Κώστα, ο ΠΑΟΚ έχει σε 4 μάτς έχει πάρει. Εντάξει, 8 βαθμούς, οκ. Είχε Ευρώπη. Αλλά και στα. Θυμάσαι που έλεγα την περιμένουν το μάλλον ότι περιμένουν να δω τα επόμενα παιχνίδια χωρίς Ευρώπη. Αλλά και πάλι Ευρώπη θα έχει.
Όχι σε τέτοιο βαθμό, βέβαια. Εντάξει, με τον Όφη το 3-0 είναι μαγική εικόνα. Κακά τα ψέματα. Έτσι είναι. Με τη Λάρισα ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε. Πήρε την νίκη, οκ. Okay. Με τον Ατρόμητο ζορίστηκε. Πήρε ισοπαλία, δίκαιο αποτέλεσμα. Με τον Βόλο ζορίστηκε, έχασε 2 βαθμούς. Με τον Όφη παραζορίστηκε. Δεν γίνεται να βλέπω εγώ τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά να δέχεται σφυροκοπήματα από τον Όφη. Και δοκάρι και τελικές και σουτ. Και Ζιβκοβιτς. Όχι, εντάξει, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά και η κριτική δεν είναι άσχημη. Εννοείται. Εντάξει. Στα παλιά καλά χρόνια του ΠΑΟΚ που γιγαντώθηκε, θα στα πούνε και οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, κέρδιζαν 2-0 και τους κυνηγούσαν στην Τούμπα. Το θεωρούσαν ότι. Και είχε λαϊκά δικαστήρια, ναι. Οκ. Okay. Εγώ δεν λέω να κυνηγάμε τους παίκτες αν κερδίζουν 1-0 με το ζόρι. Αλλά πρέπει να υπάρχει και κριτική. Δηλαδή, αυτό το νέο κύμα ότι μην μιλάς για τον Φερέιρα, μην μιλάς για τον ένα, μην μιλάς για τον άλλον, άρε γούμενο που θέλετε. Δεν είναι, παιδιά, οκ. Okay. Εντάξει. Νομίζω ότι οι γκέλες Ολυμπιακού ΑΕΚ έτσι μετρίασαν κάπως το όλο κλίμα, αλλά και πάλι ο ΠΑΟΚ θέλει βελτίωση και αν δεν ενισχυθεί σήμερα στις πόσες ώρες, Κώστα, 11,5 ώρες που μένουν, νομίζω ότι θα έχει θέματα από τη στιγμή που θα είναι σε διπλό ταμπλό Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Πέλκας λέει: παιδιά, είπε στην ομάδα, δώστε με, αλλιώς το χειμώνα υπογράφω και δεν παίρνετε τίποτα. Και εγώ το ίδιο θέλω. Αυτό είπαμε. Εκτός να περιμένουμε τώρα από τον Πέλκα να λειτουργήσει ως παοξάκι. Αφού τον βρίζουμε. Όταν τον βρίζουμε δεν είναι παοξάκι. Είναι επαγγελματίας. Πώς εκτελείται απέναλτι, έτσι και τα λοιπά. Ναι. Κοίταξε, εγώ ούτε υπέρμαχος του Πέλκα είμαι. Δεν έχουμε πιει καφέ ούτε μία φορά μαζί. Εντάξει. Αλλά σαν κίνηση νομίζω ότι θα την αποτιμήσουμε το επόμενο διάστημα, αφού δούμε πρώτα σήμερα τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ για τον αντικαταστάτη του. Αλλά σίγουρα ο Πέλκας δεν ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Γιατί λένε ότι θες τρεις μεταγραφές και πού να τις βρεις τώρα, τελευταία μέρα. Τρεις κιόλας. Κοίταξε, θέλεις ένα, τα έχουμε ξαναπεί 100 φορές, θέλεις ένα εξαροχτάρι. Ωραία. Γιατί... Δεν θα πάρεις. Αν δεν πάρεις, ειδικά εκεί, άστο. Ναι, άλλο. Και μέχρι χθες το βράδυ να προκύψει αυτό του Πέλκα, ήθελες και έναν μεσοπιθετικό για να γίνει μια τετράδα με Πέλκα, Ζίφκο, Βιτζόλη και ακόμα έναν. Να έχει να αλλάζει προπονητής. Τέσσερις. Άρα, αν βγει ο Πέλκας, πάμε για δύο. Ωραία. Εκτός ξαναλέω, αν ο Μπίσεσβαρ επιστρέψει στην ομάδα, δεν αποχωρήσει σήμερα τελευταία μέρα και θυμηθεί τον προπέρσινο καλό εαυτό του και τον παραπροπέρσινο. Ο Μπίσε τελικά δεν έγινε μεταγραφή. Δεν έγινε, όχι. Πω... Και δεν ξέρω μήπως συνδέονται και τα δύο θέματα. Δηλαδή η πώληση του Πέλκα με το ότι δεν προχώρησε του Μπίσες Βαράν και με τους Σαουδάραβες της Αλαΐν, γενικότερα με τους Σαουδάραβες, δεν βγάζει άκρη, το έχει δει και ο ΠΑΟΚ, το έχει δει και ο Άρης, το έχει δει και όλες οι ομάδες. Το τι συμβαίνει με τον... Έρχομαι, προσέξτε, έρχομαι. Ήρθες ήδη. Ο πρωτοπόρος έρχεται, προσέξτε. It's coming home, βάλε το it's coming home. Έρχεται ο πρωτοπόρος, βάλε εδώ είμαι. Το it's coming home βάλε. Στέργιο, δύο ονόματα εγώ βλέπω κυκλοφορούν ήδη στο διαδίκτυο πάντως. Ο Κάμπο της Βασιλείας και ο Κρίστος της Ουντινέζε. Ναι. Υπάρχει και το όνομα του Ντεσπότοφ της Κάλιαρη, εντάξει. Ο Μπράνταριτς τελείωσε. Πήγε στην Αϊμπάρ. Πάει στην Αϊμπάρ. Πάει και αυτό, το χάσαμε. Ο 28χρονος σκάφ της Κάλιαρη. Τον χάσαμε και αυτόν. Ναι. Κοιμάστε. Ο Ντεσπότοφ είναι στη λίστα. Αυτοί οι δύο που είπες είναι και αυτοί στη λίστα. Και κάποιοι λένε ότι μην κράζετε γιατί θα πάρουμε δύο παίκτες σήμερα. Έρχονται δύο παίκτες. Δεν κράζουμε. Τα δεδομένα λέμε. Όταν έρθουν οι παίκτες, με το καλό να έρθουν. Όταν έρθουν οι παίκτες και αρχίσουν να αποδίδουν οι παίκτες, Κώστα. Και ήδη οι στόχοι, ο ένας χάθηκε ο μεγάλος. Το πρωτάθλημα πήκε πήκε πόκο πόκο. Όχι, εντάξει. Τι όχι, εντάξει. Αφού δεν χάσαμε 4 βαθμούς. Ναι, χάσαμε. Χάσαμε. Αλλά χάνει και ο Ολυμπιακός, αποδεικνύεται. Ο μεγάλος Ολυμπιακός. Ο Κλαψιάρης Ολυμπιακός. Ο Κλαψιάρης. Δηλαδή τόσο κακομαθημένος οργανισμός. Απίστευτο. Εντάξει. Θα το πιάσουμε και μετά. Και φυσικά δηλητηριάζουν και τους ξένους που έρχονται. Και μαθαίνουν και τα τερτύπια. Ακούσαμε το αμίμητο από τον Έλα Ραμπή χθες. Από ό,τι φαίνεται θα είμαστε και φέτος μόνοι εναντίον όλων. Τι λες, βρε Έλα Ραμπή. Καζαντζίδη, τι λες, βρε, που θα είσαι μόνος σου. Εσύ είσαι καημένη. Που παλεύετε με το σύστημα. Ο Μάρτινς είπε ανέντιμο το VAR. Ανέντιμο το VAR. Η τεχνολογία δηλαδή ανέντιμη. Φέρτε πίσω την παράγκα μας. Ναι, φέρτε πίσω τον παπουτσέλι. Την παράγκα μας φέρτε, όπως είναι. Εντάξει, φέρτε πίσω Σπάθα, φέρτε πίσω Δημητρόπουλο, Καλογερόπουλο, Παπά, φέρτε τους όλους πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
να χάνω βαθμούς από τα Γιάννηνα. Ολυμπιακός είμαι. Να μου ακυρώνεις γκολ. Απαγορεύεται. Okay. Απλώς ξαναλέω, είναι ένας οργανισμός που δεν έχει ιερό και όσιο, δεν έχει φραγμούς, σίγουρα δεν έχει τσίπα, νομίζω. Δεν ενδιαφέρονται για την έξωθεν καλή μαρτυρία, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αν περάσουν τις κόκκινες γραμμές. Εντάξει, για μένα είναι ποδοσφαιρικά αδίστακτη, και ίσως όχι μόνο ποδοσφαιρικά. Ξαναλέω, είναι πολύ φρέσκο το παράδειγμα που ο ΠΑΟΚ άφησε στο Βόλο 2 βαθμούς. Εντάξει, με μια παρόμοια απόφαση πάλι για χιλιοστά ο Τσόλακ μέσω της γραμμής του ΒΑΡ βγήκε offside. Δεν άνοιξε Κώστα Μύτη. Είπα τίποτα εγώ? Όχι. Ο Σταύρος. Όχι. Η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αφού σου λέει το δείχνει και είναι offside. Το δείχνει offside, τελειώσαμε. Τελείωσε. Τι να λέμε τώρα. Το... Ένας Ολυμπιακός που πέρσι έστησε μια ολόκληρη προπαγάνδα με το offside του LRP στο Βόλο. Οι ανακοινώσεις τιμένο το πρωτάθλημα και ντροπή, αυτό εμείς θα αποχωρήσουμε κτλ. Και στο τέλος της σεζόν βγήκε ότι ήταν σωστή απόφαση που ακυρώθηκε το κόλ του Ολυμπιακού στο Βόλο. Mm. Ναι, αλλά η προπαγάνδα έγινε, ρε φίλοι, και μια χαρά τρομοκρατήθηκαν οι υπόλοιποι διαιτητές. Πέρασε και το κλίμα και ο κόσμος νομίζει τώρα ότι μας κυνηγάνε, η ΕΠΟ και τέτοια. Νομίζω, Κώστα, δεν υπάρχει λύση. Για μένα είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Εντάξει, δηλαδή, επειδή άφησε ο Ολυμπιακός 2 βαθμούς, να γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι προπαγάνδας και δεν πραγματικά. Η λύση θα είναι να παίρνουν το πρωτάθλημα συνέχεια και να ησυχάζουμε όλοι. Η λύση είναι να παίζουν μόνοι τους, Κώστα. Ναι, να το παίρνουν το Σεπτέμβριο. Να γίνει ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακού. Ναι. Να το παίρνει ο Ολυμπιακός και να γίνει ένα κανονικό πρωτάθλημα. Επιστρέφει στο θέμα του Πέλκα ο φίλος ο Νίκος με μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Θεωρώ απαράδεκτο να χάνει τα δυο σου αστέρια και σε πολύ καλή ηλικία. Για 1,8 ο ΑΚΠΟΜ και 1,6 Πέλκα. Και να κρατάμε παίκτες όπως ο Τάδε και ο Δίνα. Δεν λέω, φίλε, τα ονόματα γιατί. Κοίταξε, Κώστα. Κοίταξε. Δεν μου αρέσει να μειώνουμε παίκτες. Κοίταξε. Τελείωνε το συμβόλαιο του Λιμιού το 21. Δεν τον ανέωσε. Ναι. Δεν έχει την ισχύ συμμεταλλευτή διαπραγματεύσει να πει: παιδιά, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Σου λέει ο παίκτη και ο μάνατζερ του: αδερφέ, σε 5 μήνες θα φύγουμε τζάμπα. Πάει αυτό. Μήπως δεν έχει λεφτά. Μήπως δεν έχει λεφτά. Δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του ΑΚΠΟΜ. Δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ. Μετά θα σε χορέψει ο ΑΚΠΟΜ όμως. Θα σου πει: αδερφέ, φεύγω. Ναι, εννοείται. Μήπως θες να κάτσεις τσούμπα τα δύο μάτια με την. Όχι, δεν θέλω να κάτσω. Όχι. Γεια σα. Δεν ανανεώνει του Πέλκα. Φεύγει ο Πέλκας για 1,6. Τα λεφτά είναι λίγα, οκ. Okay. Αλλά. Από τα ολότελα. Θα τον χάσει τζάμπα. Από τα ολότελα. Οκ. Okay, ξαναλέω. Ο προγραμματισμός στον ΠΑΟΚ δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες. Γενικότερα, κάπου το χάνουμε. Αν κάποιοι βλέπουν ότι όλα αυτά είναι προϊόν ενός προγραμματισμού που πάει ρολόι, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Πέλκας και ο Μάτος. Γενικότερα και φέτος γίνονται πράγματα που εντάξει. Εκεί τρελαίνει το κόσμο και το κλείνω για το πρώτο μισάωρο. Νιώθει ο ΠΑΟΚτης Κώστα ότι διευκολύνεται το έργο του Ολυμπιακού. Δηλαδή ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι πιο ανταγωνιστικός. Αυτό γκολ με λίγα λόγια. Στο ξεκίνημα. Εντάξει. Και έχεις και ένα προπονητή που δεν δέχεται την κριτική. Δηλαδή γίνεται η ερώτηση αν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο για αυτό το σύστημα που παίζει. Και απαντάει ο προπονητής, δεν μπορώ να εξηγήσω σε έναν τυφλό τα χρώματα. Σιγά βρε Μουρίνιο εσύ. Αυτό πάλι. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Αυτό πάλι. Εγώ έχω καταλήξει, Κώστα, ότι έχει, νιώθει ότι έχει εχθρούς παντού ο Φερέιρα. Έτσι νιώθει. Κατάλαβε ότι... Εχθρός ο Μάτος, εχθρός ο δημοσιογράφος, εχθρός ο παδός, εχθρός... Κατάλαβε ότι κάτσε, τα πράγματα ρε, φίλε, δεν πάνε, είναι, δεν ναι, πάνε δεν καλά. Είναι έτσι όμως. Είναι αυτή η απάντηση, πιστεύεις? Δεν μπορώ να εξηγήσω σε έναν τυφλό τα χρώματα. Κατάλαβε ότι τα πράγματα σφίγγουν για αυτόν και θα αρχίσει και αυτός τώρα την αντεπίθεση με τον τρόπο που πιστεύει ότι θα είναι καλύτερο. Κατάλαβε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε ένα προς ένα. Αναλυτικά. Θα πούμε για τον πρωτοπόρο Άρη. Θα μπει και ο Χρήστας, φαντάζομαι, να διατηρήσει, Κώστα, σε αυτό το επίπεδο την κουβέντα. Εννοείται. Για να μας ακούει και ο κόσμος ευχάριστα. Εννοείται. Και να μην αρχίσει να τσιρίζει και να κάνει οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις τι ωραία τα λέμε οι δυο μας. Βέβαια. Οκ, okay, θα είναι μαζί μας και ο Χρύσανθος. Μεγάλη νίκη ο Άρης, συνεχίζει πρωτοπόρος. Και νομίζω ότι έχουν οι φίλοι του Άρη το δικαίωμα να πιστεύουν ότι η φετινή χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Σωστά. Όταν κάνεις σε 4 μάτς 10 βαθμούς και κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, ασφαλώς δεν μπορεί να περάσει έτσι στον ντούκου. Δεν ξέρω τώρα αν
η εικόνα της ομάδας, προφανώς και χρειάζεται και σηκώνει βελτίωση όπως όλων η εικόνα των ομάδων. Θα μας τα πει αυτά ο Χρύσανθος. Θα πάμε στο διάλειμμα. Να πούμε, Στέργιο, πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι από σήμερα ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο. Βεβαίως. Και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με την Αθήνα, να μιλήσουμε με τον Μπάρι Τσελεπίδη, ο οποίος είναι το νέο μέλος που προστίθεται στην παρέα μας, εδώ στην εκπομπή Τρόικα. Κουαρτέτο δηλαδή θα είμαστε στο τελευταίο ημίωρο. Για να μας ενημερώσει για τα θέματα από την Αθήνα, για το γίγαντα Ολυμπιακό, τον τεράστιο Παναθηναϊκό, τη Βασίλισσα ΑΕΚ, τον Ατρόμητο Ατρόμητο και πάει λέγοντας. Φυσικά τα μπασκετικά, καθώς ο Πάρης είναι γνωστό ότι έχει και μια έφεση και στο μπάσκετ. Να δούμε τι έγινε στο τελικό του BCL όπου η ΑΕΚ υπέκυψε φυσιολογικά στην πολύ ανώτερη Μπούργος. Τέλος πάντων, αυτή η ομάδα πότε εμφανίστηκε. Ομαδάρα. Πότε εμφανίστηκε. Ήταν εντάξει, ισπανική ομάδα. Μέτρια. Μέτρια της Ισπανίας. Πάνω από το 8. Αλλά όχι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπασκόνια κτλ. Σε ένα από τα αγαπημένα site του Χρύσανθου, πέρα από το Λαμπαουτάρες φυσικά, διαβάζω ένα είναι ο υπεύθυνος για το έγκλημα. Ο Κλάντεμπεργκ. Έγκλημα κιόλας. Γράφει ο Ανώνυμος. Γιατί μόνο έτσι γράφουν ορισμένοι. Έγκλημα κιόλας. Όσα είδαμε στα Γιάννη ήταν παράνοια, γράφει άλλος. Ίχνος Τσίπας στην ΚΕΔ, γράφει τρίτος. Βλέπεις τι ωραία. Βλέπεις τι ωραία. Καμιά φορά σκέφτομαι, ρε φίλε. Αφού νιώθουν καλά με την συνείδησή του, Στέργιο. Θυμάσαι τι έγινε γενικά στον οργανισμό. Γιατί ορισμένοι μπορεί να τα πιστεύουν κιόλας. Ορισμένοι μπορεί να τα πιστεύουν. Μα εκείνη το θέμα. Γι' αυτό έχω κόψει κουβέντες ποδοσφαιρικές με γνωστούς μου Ολυμπιακούς. Ορισμένοι τα πιστεύουν. Μιλάμε για οτιδήποτε άλλο. Όχι για ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι είναι σε άλλο πλανήτη. Είναι αυτό που λέμε. Αυτή πολλή προπαγάνδα έχει ποτιστεί μέσα του Κώστα να βλέπουν άλλα πράγματα. Αυθυποβάλλει τον εαυτό σου με το ψέμα και το πιστεύει και λες ότι είναι αλήθεια. Ναι. Μέσα στο υποσυνείδητό σου περνάει ότι είναι αλήθεια. Λες, ας πούμε, ότι είναι πέναλτι, το ξαναλες, το ακούς, το λένε και οι φίλοι σου που είναι και αυτοί στο ίδιο μήκος κύματος, το διαβάζεις στα δικά σου site. Οπότε λες μετά, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Τελείωσε. Απλώς εγώ θα το αντιπαραβάλω για να καταλάβει κανείς ότι παρά τα στραβά του και τα ανάποδα, ο κόσμος του ΠΑΟΚ τουλάχιστον είναι σε άλλο επίπεδο. Θυμάστε τι έγινε μετά το 0-0 με το Βόλο. Η ομάδα δεν βλέπετε. Εντάξει, έχει κριτική. Εντάξει, έχει κριτική. Αν δεις ένα κείμενο κριτική σήμερα στα site του Ολυμπιακού και των φίλων του, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που έπρεπε στα Γιάννενα. Δεν υπάρχει αυτό. Θα σου κάνω το τραπέζι. Ένα κείμενο, ρε φίλε, ότι ναι, μεν, αλλά και εμείς ήμασταν και τα σκυλιά, ρε. Και στα social media οι οπαδοί που γράφουν μεταξύ τους και καμιά φορά κάποιος κάνει το λάθος και λέει κάτι, τον ορμάνε μετά όλοι οι άλλοι. Τον ορμάνε και μπορεί να έχουμε και επισκέψεις. Και λοιπόν, να τον ορμάνε κιόλας, ναι. Αυτά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί μας φυσικά και το Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Αν δεν έχετε επισκεφθεί τον ιδανικότερο τόπο διασκέδασης, τώρα είναι η καλύτερη ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, άλλωστε όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, μόνο με την εγγραφή σας στο καζίνο, το οποίο αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, αλλά και ο πιο ασφαλής. Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως, Στέργιο, έχουμε να πούμε αρκετά, πάρα πολλά. Έχουμε και πολλά μηνύματα. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι μπορούν να επικοινωνούν με την εκπομπή με το γνωστό τρόπο, είτε στο Messenger του Λίμπερο, είτε βεβαίως στα προσωπικά μας, είτε με μήνυμα γράφοντας FM κενό το μήνυμά σας, ότι θέλετε να ρωτήσετε, να πείτε την άποψή σας. Αποστολή στο 54222, μόνο με 62 λεπτά η χρέωση στο κινητό σας. Και ξεκινήσαμε βεβαίως με τον ΠΑΟΚ. Σε λίγο θα αναφερθούμε και στον Άρη τον πρωτοπόρο, ο οποίος κέρδισε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο τον Παναθηναϊκό 1-0 με γκολ του Μαντσίνη. Το γατί αυτό και τα λοιπά, και ο Μαντσίνη και αυτά. Πάρ' τον γκολ. Λοιπόν, ο Μαντσίνη. Ο Άρης, ο οποίος επίσης έχει πολλά θέματα με τα γραφικά, πολλούς παίκτες. Έχω χάσει το μέτρημα και εκεί, Στέργιο. Ο Πορτογάλος, ο αυτός, ο Μπρούνο, ο έτσι και ο Αωριός. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Χρύσανθος αναλυτικά. Και φυσικά διάγει ημέρες ικανοποίησης μετά τον αποκλεισμό από την Κόλος, καθώς η ομάδα είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και λογικό είναι να υπάρχει ένα χαμόγελο επιτέλους. Και εντάξει, με μια εμφάνιση αρκετά καλή, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο όχι και τόσο, αλλά στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή. Θυμίζω και πάλι ότι αργότερα στη 1:30-2 παρά θα έχουμε και τον Μπάρι τον Τζαλεπίδη να μας πει τι γίνεται τώρα και στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, όπου
Είχε πολύ ωραία συνέντευξη χθες ο Γιώργος Δόνης στο Open Stereo. Πάρα πολύ ωραία. Όπου είπε. Στο ξεκίνημα. Στο ξεκίνημα ότι δεν θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Για δεν θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Ναι, πέρα, ναι, και ναι, μετά ναι. αρχίζει. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Και μετά. Και μετά, ό,τι και να τον είπαν, δηλαδή, αν τον ρωτούσαν το πράσινο στι Σανέλε στο Ρίτο ήταν καλό, μήπως ήταν λίγο χλωμό. Πώς το λέει, θα απαντούσε και γι' αυτό. Βαθιά πονούσε το μαχαίρι μετά. Κάθε ατάκα, φίλε. Όλους. Για Λαφούζο, για Ρόκα, για Νταμπίζα. Οκ. Okay. Λοιπόν, η ανακοίνωση τη ΣΚΕΔ αναφέρει κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα τη Super League 1 μεταξύ Πας Γιάννα και Ολυμπιακού σημειώθηκε τέρμα το οποίο στη συνέχεια εξετάστηκε με το VAR. Μετά τον έλεγχο από το VAR και χρησιμοποιώντας τη νέα τρισδιάστατη τεχνολογία 3D, χαράζεται μια γραμμή η οποία χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς το βραχίωνα του αμυντικού προς το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου και στη συνέχεια κατά μήκος του αγωνιστικού χώρου προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε θέση offside. Χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία που παρέχεται από τη Media Pro, διαπιστώσαμε ότι το κεφάλι και ο ώμος του επιθετικού, το LRB δηλαδή, βρίσκεται σε θέση offside και ως εκ τούτου η απόφαση να κερδίσει τον γκολ είναι σωστή σύμφωνα με τους κανόνες παιχνιδιού. Ναι, ρε φίλε, όμως ο Τσίκινης λέει άλλο. Καλά, το ο Τσίκινης. Ρε Τσίκινη. Ο Ηρακλής. Ρε Τσίκινη. Φίλος μας, φίλος μας. Ρε Τσίκινη τώρα. Ανεβάζει Κώστα μια φωτογραφία η οποία είναι η ίδια. Απλώς η μία έχει zoom, η άλλη δεν έχει zoom. Δηλαδή, ναι. Κάθομαι 10 λεπτά να. Γιατί λέει ο Τσίκινης. Ανεβάζει, ξαναλέω, μια φωτογραφία που είναι η ίδια. Εντάξει, και γράφει στο Facebook. Ο Τσίκινης. Γιατί έχει σημασία και πίσω γράφει, λέω ο Τσίκινης πάλι. Η απόδειξη της απάτης. Κοιτάξτε αυτό που έβγαλε ο Κλάτεμπερκ, η μπλε ευθεία γραμμή δείχνει πως καλύπτεται αλφαγιώτα ρε Τσίκινη, όχι έψιλον. Ρε Τσίκινη. Πώς τρελαίνω ρε Τσίκινη, ρε Τσίκινη. Θες να μου γίνεις και opinion maker. Όπου και είναι η σωστή γραμμή, ενώ στην κάτω γραμμή της ΚΕΔ φαίνεται ότι δεν καλύπτεται αλφαγιώτα ρε Τσίκινη. Βάλε με έψιλον. Αλφαγιώτα ρε Τσίκινη. Και η γραμμή αυτή είναι πειραγμένη, λέει ο Τσίκινης για την ΚΕΔ. Μήνυση. Μήνυση. Λέει ο Τσίκινης. Μήνυση. Καταρχήν μήνυση από τον Μπαμπινιώτη. Για τα ελληνικά. Μήνυση. Μήνυση από τον Παπινιώτη, μήνυση από μένα γιατί τρελαίνομαι με την ορθογραφία. Τρελαίνομαι, ιδίως με το ΑΙ. Και σκέφτεστε, και το γράφουμε ΑΙ. Σκέφτεστε, εσείς σκέφτεστε με ΑΙ. Και τώρα αυτό λέγεται. Καλύπτεται. Καλύπτεται με ε. Εσείς του καλύπτετε δηλαδή. Ρε Τσίκινη. Και αυτό ο αγράμματος τώρα αυτό κάνει. Εντάξει, έκανε λάθος, ρε φίλε. Πάνω στη φούρια. Τον είπαν Ηρακλή, γράψε κάτι. Δεν ξέρω. Γράψε κάτι, θέλουμε να κάνουμε θέμα. Αγράμματος. Λοιπόν. Μήνυση. Εντάξει, γίνεται πολύ κουβέντα για το πέναλτι χθες του Όφη που δεν δόθηκε. Εγώ λέω ότι δεν ήταν πέναλτι, Κώστα. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες ότι ήταν. Και ο Χρήστος από το Αλή, φαντάζομαι ότι ήταν πέναλτι. Καλλιεργείται. Μάρς. Δεν θα βγάλω μάκρη. Είναι περιπτώσεις που εγώ θα σου πω ότι δεν επηρεάζεται η πτώση από το χέρι του Μάτος. Άλλος θα πει όχι, επηρεάζεται. Οκ, εγώ το δέχομαι. Ναι. Εντάξει. Βλέπεις να γίνεται πουθενά λόγος. Δεν ξέρω αν είδες το μάτς ολόκληρο. Όχι, δεν το είδα ολόκληρο. Λοιπόν, μάλλον μπορεί να το είδε ο Χρήστος. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις στο δεύτερο ημίχρονο όπου ο Τζοβάρας χαρίζει την κόκκινη κάρτα στο Βαχίτ Σελίμοβιτς. Έχει κίτρινη κάρτα από το πρώτο μέρος, ο αμυντικός από το Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Άλλο πάλι κι αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχει μια φάση όπου πηδώντας να πάρει κεφαλιά ρίχνει μια γωνιά στο σβέρκο του Τσόλακ. Μπροστά ο Τζοβάρας τίποτα. Και μετά από λίγο υπάρχει διπλή φάση. Όχι, αυτή είναι διπλή φάση. Μετά την αγωνιά τραβάει και μια σκαριά στον Ελ Καντούρι. Τίποτα ο Τζοβάρας ούτε φάουλ, το πρώτο. Μια χαρά. Και νωρίτερα γίνει πάλι φάση με τον Ελ Καντούρι ότι πάλι τρώει σκαριά από τον Σελίμοβιτς, δεν βγαίνει δεύτερη κάρτα. Δεν βλέπω αυτό να υπάρχει πουθενά. Όμως ένα Σελίμοβιτς που παρολίγο, αφού δεν βγήκε τρεις φορές με κόκκινη, θα έβαζε και γκολ στον ΠΑΟΚ. Γύρω στο 80 κάτι. Έτσι γίνεται συνήθως. Οκ. Okay. Αλλά είπαμε, η προπαγάνδα του Ολυμπιακού. Εντάξει, με τον κάθε Τσίκινη στο άρμα και μια χαρά, οκ. Okay. Εντάξει. Οκ. Okay. Το αφήνω γιατί δεν πάλι θα. Αυτό που λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, μάλλον μεταξύ αστείου και σοβαρού, έξω για το Βιερίνη και το Μαουρίτσιο, Στέργιο, μου το στέλνει ένα φίλο με μήνυμα. Λέει, παιδιά, λέει ισχύει, λέει είναι ραδιοαρβίλα. Κάνε πλάκα. Ότι επιστρέφουνε. Κοίταξε, με τον Μαουρίτσιο λύνει το πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Μια χαρά. Παίρνει το χαφ. Ο Βιερίνια μπορεί να παίξει και στην επίθεση. Βιερίνια. Ναι, ναι. Και backup του Γιανούλη. Και backup του Μάτος. Όπου χρειάζεται παίζει ο Αντρέ. Άσχημα, δύο μεταγραφές. Ξέρουν την ομάδα. Ναι, αυτό. Εντάξει. Τα παιδιά. Εντάξει, και ο κόσμος το ρίχνει λίγο στην πλάκα γιατί εντάξει, όντως υπάρχουν αρκετά κακό κείμενα. Και τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ, παιδιά, έτσι ήταν τα πράγματα και έτσι θα είναι. Εξαιρούνται από αυτό που θα πω αυτοί που τα βλέπουν όλα μαύρα ή άσπρα. Και την πέφτουν στους υπόλοιπους, θα υπάρχει πάντα κριτική.
ανάλογο παιχνίδι σήμερα, Κώστα, αν ήταν στον Ολυμπιακό, το 3-0 επί του Όφη, ξέρεις τι θα γράφονταν. Το μέταλλο του πρωταθλητή και το καθάρισε και αυτό και τα άλλη μια τριάρα και ο Μάρτινς και τα λοιπά και τα λοιπά. Στον ΠΑΟΚ έχουμε μάθει να βλέπουμε και τα αρνητικά, εντάξει. Από το χθεσινό μάτς, σωστά MVP ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς. Καλό ξεκίνημα από τον Σέρβο. Ναι. Η αμυντική τριάδα δεν με ενθουσίασε. Λάθηκε από τον Μιχαηλίδη και από τον Βαρέλα και από τον Νίκασον. Ο Γιαννούλης με καλά και με άσχημα διαστήματα κάποια στιγμή κουράστηκε πολύ. Ο Ελκαντουρί σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο μάτς από ασίστ του ΣΒΑΜ. Νομίζω οι δυο τους όσο είχαν δυνάμεις ήταν μια χαρά μετά. Όταν ξέμειναν έκανε πάρτι Όφη. Ειδικά ο Ναμπί, εντάξει, όποιον ήθελε περνούσε, όποτε ήθελε τον περνούσε. Ο Μάτος, καλός παίκτης. Θετικό στην επανεμφάνισή του, θα μπορούσε και να σκοράρει. Ο Αντρία Ζίβκοβιτς το έψαξε, δεν το βρήκε. Ο Δημήτρης Πέλκας, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εντάξει, και ο Τσόλακ δεν μπόρεσε να πετύχει το πρώτο γκολ στην τρίτη εμφάνισή του. Εμείς τον πιστέψαμε, Κώστα, τον ποντάραμε, αλλά μας διέψευσε. Το περίμενες, ε? Περίμενε λίγο, Χρήσανθε, κάτσε λίγο όρθιος, δεν πειράζει, να ολοκληρώσω. Σβιντέρσκι μπήκε η αλλαγή, έβαλε δύο γκολ. Μακάρι να είναι η αρχή για η απάντηση. Μια καλύτερη εικόνα του Πολωνού. Ο Τζόλης, okay, και αυτός έδωσε μια πνοή. Γενικότερα, ο ΠΑΟΚ πήρε μια μικρή βοήθεια, έως και μεγάλη βοήθεια, από τις αλλαγές του. Κάτσε να ανοίξω και το Χρύσανθο. Γιαμάτος, είπαμε. Τι έπαθε? Γύρισε. Είπαμε ότι είναι και καλό σχόλιο. Και μας είπε ο προπονητής ότι εμείς δημιουργήσαμε το θέμα. Είπαμε ότι είναι και καλό σχόλιο. Στηρίζω Κόλκα στο κομμάτι αυτό, παρόλο που μας ξεφώνησε για τον Κάτσε. Θα απαντήσω για τον Κάτσε και θα μιλήσω για τον Κάτσε. Όσοι ακούνε και παρακολουθούν τις εκπομπές ξέρουν τι λέμε για τον Κάτσε. Εδώ είπα δεν θα έρθει. Είναι η μόνη μεταγραφή που έχω πέσει έξω, Στέριο. Παρόλο που γράψαμε για τον Κάτσε, την Παρασκευή η πληροφόρησή μου είναι ότι δεν τον πάρει ο Άρης. Αλλά μετά, 6,5 ώρα γράψαμε για την ανατροπή. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τον Εργούς, εντάξει, γιατί είναι ένα παιδί που το έχουμε ζήσει. Θες τελειώσουμε τον Πάκο, το συζητήσουμε. Όχι, είναι για μένα πολύ μικρό. Γιατί μετά πέσω την άποψή σου, γιατί όντως ναι, τον έχετε ζήσει. Εγώ ακόμα χαρακτήρα. Και τότε που έγινε πραγματικά μεγάλος δώρος σε μια εποχή που δεν είχε αγώνες, ξαφνικά βρήκε ένα θέμα Εργούς Κάτσε και πάλι ο Πάκο έτσι, ναι. Όπως γίνεται πάντα. Ακόμα και τότε δεν τον σταύρωσα τον Εργούς. Δηλαδή θεώρησα ότι πάνω. Στη βλακεία του, ναι. Στην άγνοιά του, τον είπε ένας φίλος του βάλε αυτό και δεν ξέρει τι μπορεί να. Okay. Ναι, το ξέρετε καλύτερα. Γιατί καλύτερα. Τότε δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένα τα social media πριν από 8 χρόνια έγινε αυτό. Ναι. Εντάξει. Ασφαλώς και δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει έτσι. Όχι και τότε. Αυτό. Α, έγινε, οκ. Okay, αλλά γιατί, δεν είναι και θέμα για να τον κρεμάσουμε. Ναι. Ούτε το τότε, οκ. Okay, αυτή είναι η άποψή μου για τον Εργούς. Τελειώνοντας με τον ΠΑΟΚ, για να δώσουμε και. Όχι, ξεκίνα εσύ γιατί. Όχι, απλά για το Μάτος. Με εκνεύρισε ο Φεραίρα, προφανώς εκνευριστήκατε περισσότερο. Δεν γίνεται να τον έχετε έξω. Εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο. Λες εκείνη την ώρα, κοίταξε. Ρωτήθηκε ο Μάτος από την Νόβα πριν τον αγώνα. Λες εκείνη την ώρα. Είναι ένα εσωτερικό θέμα. Το λύσαμε. Ναι. Δεν λες, δεν υπήρχε θέμα με το Μάτος. Όλα καλά. Έχασε μερικές προπονήσεις. Και αυτό και ναι. Δηλαδή, έχασε ο Μάτος 5 προπονήσεις, γιατί αυτές έχασε. Εντάξει, και ήταν ανέτοιμος και ήταν έτοιμος ο Αγγέ που ήρθε Τετάρτη και έπαιξε Πέμπτη. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι καλύτερα ο Φεραίρα να μην μιλάει σε δηλώσεις. Μπορεί να είναι καλός προπονητής και να μας ξεβρακώσει όλους στη συνέχεια. Ναι. Αλλά από δηλώσεις δεν πρόκειται να διορθωθεί. Ναι. Εντάξει, το έλεγα και με τον Κώστα. Όταν σε ρωτάνε αν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο πέρα από αυτό το 3-4-3 ή 3-4-2-1 και η απάντησή σου είναι δεν μπορώ να εξηγήσω σε τυφλούς τα χρώματα. Ρε φίλε, εντάξει, κάτσε. Χοντρό. Κάτσε. Δηλαδή ήρθε στην Ελλάδα εσύ ο. Πες ένα μεγάλο προπονητή. Ο Έχτορ Ραούλ Κούπερ. Πώς τον ορός, ρε. Λομπανόφσκι. Λομπανόφσκι. Ήρθε λοιπόν η μετεσάρκωση του Λομπανόφσκι. Ο Ιταλός. Ο της Λέστερ πήρε το πρωτάθλημα. Άστον αυτόν, εντάξει. Ρανιέρι. Ήρθε λοιπόν ο Φεραίρα η μετεσάρκωση του Μαρσέλο Λίπη και του Φανγκάλ. Εντάξει. Και ήρθε σε εμάς να μας βάλει τα γυαλιά. Απάντησε ρε φίλε. Γιατί νιώθει συνέχεια ότι σου κάνουμε επίθεση. Σε ρωτάνε μια ερώτηση για το σχηματισμό. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο δόκιμο κάθε φορά ο ΠΑΟΚ να παίζει με τρεις, είτε παίζει με την Κάτω Καμίλα, είτε παίζει με τον Ολυμπιακό, είτε παίζει με τον Άρη, είτε παίζει. Κέρδισε 3-0 στο τέλος και σου λέει με καβάλα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα και γι' αυτό έγιναν αυτά τα πράγματα όταν πέρασε Μπεσίκτας και Μπενφίκα, γιατί ένιωσε καβάλα στο άλογο και σου λέει τώρα είναι η ώρα μου. Έφερε όμως, εντάξει. Έξω ο Μάτος, έξω ένας, έξω άλλος, τώρα κάνω κουμάντο εγώ. Τώρα όμως, δεν είναι τα πράγματα έτσι όμως. Μείναμε χωρίς παίκτες που τα έφερε έτσι. Εγώ να σου πω κάτι. Γιατί.
και αυτό είναι που με εκνευρίζει. Και κάποια στιγμή υπόσχομαι να σταματήσω να αναπαράγω τις βλακίες που γράφουν οι μερικοί. Εγώ δεν είμαι εχθρός του Φερέιρα. Δεν θέλω να φέρω τον δικό μου προπονητή γιατί έχω κάποια μανατζερικά και θα πάρω και 100.000 ευρώ. Εγώ βλέπω, λέω αυτά που βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. Όχι μεγάλο λάθος όμως. Με το ρόστερ του Άρη έπαιρνες πρωτάθλημα φέτος. Με αυτό όπως δημιουργείται τώρα. Να πάρω. Δηλαδή, πρωτάθλημα. Με το ρόστερ του Άρη. Εγώ λέω όχι. Θεωρείς ότι έχει με μεγαλύτερο βάθος ο ΠΑΟΚ πλέον στο από ότι έχει ο Άρης. Βάθος λέω, πρόσεξε τι λέω. Όχι το αρχικό. Δεν είμαι χρήστε διαβασμένο και το ρόστερ του Άρη. Έχω χάσει επεισόδια. Είναι τόσα πολλά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά, αν μου πει να σου πω τώρα 20 παίκτες του Άρη, δεν ξέρω να σου πω. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός. Όχι ότι φεύγει ένας παίκτης. Και ίσα ίσα εγώ είμαι τη άποψη ότι το έλεγε και στον Κώστα που μου έλεγε φεύγει ο Φετφατζίδης κτλ. Και του έλεγα ναι, θα φύγει γιατί, κλείνει το συμβόλαιο, γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του και θα φύγει τζάμπα αν δεν φύγει τώρα. Και μου λέει να τον ανανεώσει. Ο Άρης αποδεδειγμένα δεν είναι μια ομάδα που έχει έναν επενδυτή ο οποίος μπορεί να δώσει από τα 300 χιλιάρικα την επόμενη σεζόν να δώσει 600. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και όταν έρχονται πολύ μεγάλες προτάσεις για τους ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να τους κρατήσει. Ο Άρης είναι δεδομένο αυτό, ότι δεν μπορεί να το κάνει. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που έχει μπει σε αυτή τη λογική ο ΠΑΟΚ με παίκτες όπως ο Πέλκας που πριν 3 χρόνια θα έλεγε ο Ιβάν πόσα παίρνεις 500. Πολύ ωραία. Πάρε 800, ανανέωσε και βάλε μια ρήτρα 10 εκατομμύρια. Το ότι φεύγουν με 1,5 εκατομμύριο αυτοί οι παίκτες δείχνει κάτι. Χρήστε, ακόμα και το ότι δεν έφυγε τον Ιούλιο μπορεί να έχασε 1 εκατομμύριο. Γιατί αλλιώς είναι ο άλλος. Σου λέει έχει συμβόλαιο 12 μήνες, και αλλιώς είναι τον Οκτώβριο που σου λέει φίλε, σε ένα δίμηνο ναι, τελειώνει η ιστορία. Δεν μπαίνει όμως στη λογική ανανέωση. Γιατί να τον πάρει τζάμπα, να τον ανανεώσει και να το επεκτείνει. Δεν έγινε ανανέωση. Δεν έγινε ανανέωση με τον Λιμιό, δεν έγινε ανανέωση με τον Ακπομ, δεν έγινε ανανέωση με τον Πέλκα. Έχει άλλη λογική πλέον, είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Ότι έχει άλλη λογική. Δεν έγινε με τον Μαουρίσιο, δεν έγινε με τον Βιερίνια, με τον Μάτσο έγινε ό,τι έγινε. Έχει άλλη λογική και είναι ξεκάθαρο ότι τελείωσε η εποχή που ο Ιβάν θα πετούσε τα λεφτά. Ή που θα σκορπούσε τα λεφτά, πείτε το όπως θέλετε. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην καθημερινότητα. Τέλος πάντων, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Χθες το βράδυ το Open έδειξε τη βαθμολογία, θαυμαστικό. Ναι, όντως την έδειξε. Ο αμυστή τηλεκριτικός είπε για την κόκκινη που έπρεπε να φάει. Ναι. Ο αμυστή τηλεκριτικός είπε για την κόκκινη που έπρεπε να φάει ο Βέλεθ, αλλά και το φάουλ που δεν δόθηκε υπέρ γκάμα. Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ την άποψή μου θα την ξαναπώ. Δεν έχει κανένα το αλάθητο. Δεν μνημονεύω κανέναν Βαρούχα, κανέναν Κάκο. Όπως είπε, πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ανάλογα με το αν με συμφέρει ή όχι, η άποψή μου είναι χρήσιμη για όλους ότι κακώς υπάρχουν στα κανάλια. Όλοι τους. Συμφωνώ. Γι' αυτό αποθεώνω. Δεν θα με ακούσετε ποτέ να πω ο Κάκος στην πυρά γιατί είπε αυτό και την άλλη εβδομάδα να πω α, ο Βαρούχας είπε αυτό για τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τον προβάλλουμε. Δεν με νοιάζει κανένας από αυτούς. Τα μέσα εκμεταλλεύονται αν πουν κάτι θετικό για την ομάδα τους το προβάλλουν. Αν δεν το πουν, το θάβουν. Εγώ σου λέω γι' αυτό αποθεώνω τον Γκλάτενμπεργκ που πάλι έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Ολυμπιακού και έχει λάθος Ολυμπιακός και είναι. Και λάθος γιατί ο κανονισμός λέει έστω με τη γραμμή, ναι ρε παιδιά, έστω με τη γραμμή αυτή με το τετραγωνική ρίζα του τέτοιου και το πώς το έρχεται από εδώ και φεύγει από εκεί, είναι offside. Έγινε καμιά κουβέντα για την ακύρωση του πέναλτι του Τσόλακ. Με άκουσε να λέω τίποτα το Σταύρο, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν offside. Οριακό, χιλιοστό, έβγαλε γραμμή offside. Ο Ολυμπιακός τώρα ξεσηκώνει τον κόσμο. Αυτό ήταν ρε φίλε και στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει, γι' αυτό. Και τι να κάνουμε, Χρυσάνθε. Και κάνανε ένα λάθος. Λένε για το χέρι, είναι και το κεφάλι. Του Ελαραμπή. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ναι, ο Τσίκινης λέει για απάτη όμως. Ο διαιτητής, που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καταρχήν δεν έχει καμία άποψη. Επίσης, αυτός που είναι στο ΒΑΡ βγάζει ό,τι του πει η γραμμή. Δηλαδή, δεν είναι τώρα πέναλτι ή όχι. Δηλαδή, για το ΒΑΡ μπορείς να ξεφωνήσεις και να πεις η μισή να λένε ότι είναι πέναλτι του Μάτος, η άλλη μισή να λένε δεν είναι πέναλτι του Μάτος. Η μισή να λένε. Είναι πέναλτι του Τζέκο με το μυαλό τους, ενώ η μπάλα δεν χτυπάει στο χέρι, αλλά τέλος πάντων το λένε. Οι άλλοι μισή να λένε δεν είναι πέναλτι. Στο offside δεν έχει επιλογή ο βοηθός. Βγαίνει μπλε η γραμμούλα και λέει offside, είναι offside. Βγαίνει κόκκινη γραμμούλα και λέει κανονικό, κανονικό. Εκεί δεν μπορείς να κρίνεις είναι ή δεν είναι. Πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε. Και θα τα πούμε εκτενέστερα. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στο Χρύσανθο που έλειπε την πρώτη ώρα. Δικαιολογημένος νομίζω ο λόγος. Εντάξει, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και τα λέμε σε δύο λεπτάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε. Με μουσική έπος. Φοβερή.
DJ. Σαν τη μετάδοση χθες του Παναθηναϊκού Άρης. Άντε πάλι. Από τέσσερις ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εντάξει, να. Και με το τριφύλι να φεύγει στα τέτοια. Πριν αρχίσεις. Πριν αρχίσεις. Πάμε στα θέματά μας. Πάμε στα θέματά μας. Πάμε, τι έχουμε. Την ανάλυση σου λοιπόν θα πάμε στον προπονητή του ΠΑΟΚ ΚΑΠΑ 16, τον Αλέξη Αλεξιάδη. Αλέξη Αλεξιάδη. Δηλαδή Αλέκος Αλεξιάδης και ΠΑΟΚ δεν είναι. Θα χρειάσουμε λίγο να ολοκληρώσουμε. Συγγνώμη, περίμενε. Αλέξανδρος, να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Έχεις αντιληφθεί ότι έχεις το όνομα και το επίθετο του κορυφαίου παίκτη του Άρη στην επίθεση, έτσι. Του μεγάλου Αλέκου Αλεξιάδη. Λέγομαι Αλέξανδρος Αλεξιάδης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είπε, καλά είπε. Το έκανε Αλέξανδρος. Μα Αλέξανδρος λέγει. Ωραίος. Και τιμή σου πρέπει να είναι όμως, γιατί εντάξει, μιλάμε για μεγάλο ποδοσφαιριστή. Με απόλυτο σεβασμό. Έτσι. Αλλά και εσύ και ο καθένας, πέρα από αν την χάνει να έχει το ίδιο όνομα ή οτιδήποτε άλλο, ο κάθε ένας από εμάς γράφει τη δική του ιστορία. Εννοείται. Και ήδη, να το πω εγώ που είμαι και Άρης, ας πούμε, εσύ με μία κίνησή σου χθες έκανες κάτι το οποίο μνημονεύεται στην εποχή μας και νομίζω ότι είναι άξιο συγχαρητηρίων. Αλλά να μας πει καταρχήν ο Στέργιος για ποιο ακριβώς λόγο σε καλέσαμε. Η πορεία του Αλέξανδρου, τουλάχιστον όσοι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, είναι γνωστή, εντάξει. Και το ήθος του και η πορεία του σαν προπονητής. Απλώς η αφορμή που τον έχουμε σήμερα στο Λίμπερο είναι ότι το Σάββατο η ΚΑΠΑ 16 του ΠΑΟΚ, τη οποία ηγείται ο Αλέξανδρος, έπαιζε κύπελο στη Σεψιμή με τον ΠΑΟΚ Διοικητηρίου. 3-1 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι Αλέξανδρε σε φάση ομίλων μέχρι τώρα το κύπελο αυτό, έτσι είναι. Ναι, είναι κάτι πρωτοποριακό που κάναμε φέτος στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Βάλαμε την ΚΑΠΑ 16 μας, δηλαδή τα παιδιά τα οποία είναι 15 χρόνια και κάτι, να παίξουν στο ανδρικό κύπελο της Μακεδονίας και αγωνίζονται με άνδρες πλέον και προσπαθούμε να δώσουμε ανταγωνισμό στα τμήματά μας μέσω του κυπέλου. Ωραία. Προς το τέλος λοιπόν του αγώνα, η ομάδα του ΠΑΟ δεν έμεινε με 10 παίκτες γιατί είχε κάνει τις αλλαγές προπονητής και κάποιος παίκτης τραυματίστηκε και η κίνηση του Αλέξανδρου ήταν να βγάλει ένα παίκτη του ΠΑΟ για να υπάρχει αριθμητική ισορροπία. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, Αλέξανδρε. Δεν ξέρω πώς εκείνη την ώρα αν ναι. Είναι οδηγία του ΠΑΟ, αν το σκέφτηκε στα αστραπιαία, αν σου έχει ξανατύχει, αν λειτουργείτε έτσι γενικότερα στις ακαδημίες. Το fair play είναι κάτι το οποίο το εμπνέει ο αντίπαλος κυρίως για να εφαρμοστεί. Οπότε είχαμε απέναντί μας μια ομάδα που είχε όλο ένα ολοκληρωμένο προφίλ για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία για ένα δίκαιο παιχνίδι. Οπότε μπήκαμε σε μια σκέψη όταν ο αντίπαλος έμεινε με παίκτη λιγότερο ενώ είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του να σκεφτούμε να παίξουμε κι εμείς με 10. Και όχι απλά μόνο οι προπονητές, αλλά και τα παιδιά, γιατί εκεί η απόφαση αυτή περνάει σε όλους μας. Καθότι ο αντίπαλος παίκτης είχε ένα σοβαρό τραυματισμό και εμείς σαν ποδοσφαιριστές και προπονητές γνωρίζουμε ότι αυτοί οι τραυματισμοί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Συμβαίνουν και σε εμάς μερικές φορές. Οπότε θεωρήσαμε ότι για να είμαστε σωστοί απέναντι στο ποδόσφαιρο πρέπει να λειτουργήσουμε έτσι. Είναι πάντως σε καταστάσεις που αν τις συγκρίνουμε με αυτά που συμβαίνουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με ανακοινώσεις για την ΚΕΔ. Με όλα αυτά που γίνονται κάθε Κυριακή, πραγματικά είναι όαση. Εντάξει. Δεν έχει το χρήμα στη μέση όμως. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Τουλάχιστον οι ακαδημίες του ΠΑΟ όλα αυτά τα χρόνια έχουν δείξει ένα απίστευτο ήθος. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι εκπαιδεύουμε ποδοσφαιριστές στην Ακαδημία του ΠΑΟ. Οπότε πρέπει να τους δώσουμε αυτή την εκπαίδευση. Αλέξανδρε, η ομάδα σου φέτος θα είναι σε τρεις διοργανώσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, θα αγωνίζεται σε αρκετά πρωταθλήματα, διότι όπως σας προείπα, ψάχνουμε να βρούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια για να βελτιώσουμε περισσότερο τους ποδοσφαιριστές μας. Έχει ομάδα το βάθος για να αντέξει σε τρεις διοργανώσεις, θα ήταν η ερώτηση αν ήσασταν επαγγελματίες. Έχει. Ναι, και να το κάνουμε σίγουρα έχουμε σκεφτεί ότι η ομάδα έχει αυτό το βάθος για να μπορέσει να το στηρίξει. Δεν θα κάναμε κάτι χωρίς να το έχουμε λογαριάσει, υπολογίσει ανάλογα όταν παίρνουμε την απόφασή μας. Πες μου κάτι, επειδή το βλέπω και σε άλλες ομάδες, το βλέπω και στο ρεπορτάζ του Άρη εγώ, είναι λίγο περίεργη η ηλικία τώρα για την ΚΑΠΑ 16, γιατί αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ΚΑΠΑ 15 των ομάδων, οι ποδοσφαιριστές μετά φεύγουν από την ΚΑΠΑ 15, αρκετοί από αυτούς πάνε στις λεγόμενες ΚΑΠΑ 17 των ομάδων και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League, αλλά υπάρχει και μια ενδιάμεση ομάδα. Η ΚΑΠΑ 16, η οποία μετέχει στην Εψιμή. Το λέω σωστά ή κάνω λάθος? Ναι, κάπως έτσι είναι. Χωρίς να θέλουμε να ονοματίσουμε τα πρωταθλήματα, είναι κάτι το οποίο άλλαξε φέτος στην Ακαδημία μας, με συνεργασία
όλων των στελεχών εδώ πέρα, των προπονητών και την καθοδήγηση του κ. Γεωργιάδη, να μπορέσουμε να βάλουμε μια ΚΑΠΑ 16 στο πρωτάθλημα για να δώσουμε στα παιδιά αυτά περισσότερη εκπαίδευση και να τα δώσουμε καλύτερα εφούδια ώστε να μπορέσουν να σταθούν πιο εύκολα στις 19 και ακόμα παραπάνω. Αλέξανδρε, κάτι τελευταίο, μια διπλή ερώτηση. Επειδή έχεις εργαστεί, είσαι χρόνια στον ΠΑΟ και έχεις εργαστεί με πολλά από τα παιδιά που είναι τώρα στην πρώτη ομάδα και τα πάνε και εξαιρετικά καλά, νομίζω. Χωρίς να θέλω να πω ότι ο ένας θα πάει καλύτερα. Γενικώς, ο παρονομαστής είναι ότι όλα τα παιδιά και ο Μιχαηλίδης και ο Τζόλης, ακόμα και παιδιά όπως ο Διαμαντής, που χθες ήταν για μένα ο κορυφαίος της άμυνας του ΟΦΗ, έχεις εργαστεί και συνεργαστεί με τα περισσότερα παιδιά, τα παιδιά αυτά. Πώς αισθάνεσαι σαν προπονητής? Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, αν κάθε Δευτέρα, κάθε Τρίτη βλέπεις ότι τα δικά σου τα παιδιά ασχολούνται με το τι έκανε ο Τζόλης, ο Κούτσιας, ο Μιχαηλίδης, ο Τσιγκάρας, ο Διαμαντής και παίρνουν έτσι, ας το πούμε, ψυχολογία ότι δεν είναι τελικά τόσο μακρινός ο δρόμος, ούτε είναι τόσο ουτοπία να αγωνιστούμε και εμείς σε 2-3-5 χρόνια με πολλή δουλειά στην πρώτη ομάδα. Ναι. Καταρχήν, σαν προπονητής χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω παιδιά από την Ακαδημία του ΠΑΟ να μπορούν και να πατάνε και να στέκονται αντάξια και να πρωταγωνιστούν στην πρώτη ομάδα, καθώς αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτά τα παιδιά που βρίσκονται και φοβόμαστε τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμα περισσότερα. Αυτό είναι μια συλλογική δουλειά των τμήματων της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ούτε του Αλεξιάδη, ούτε του φροντιστή μου που έχω στην Ακαδημία, ούτε του συνεργάτη μου. Είναι μια συλλογική δουλειά του τμήμα ανάλυσης, του μασκάουτινγκ, των γυμναστών, των προπονητών από τις πολύ μικρές ηλικίες, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια εκπαίδευση σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι εδώ πέρα κάτω όταν βλέπουμε τα παιδιά να φτάνουν εκεί ψηλά και να τα αποκρίνονται. Και αν μη τι άλλο, τα παιδιά από μόνα τους έχουν την επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας που ήδη αγωνίζονται στην πρώτη ομάδα και εύχομαι να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Μπορείτε να το δείτε σε πάρα πολλές στιγμές κατά τη διάρκεια των αγώνων με τα Ball Boy, σε συνεργασίες όταν βρίσκονται σε κοινούς χώρους επικοινωνίας. Γιατί τα παιδιά αυτά επικοινωνούσαν και τα προηγούμενα χρόνια, οπότε το κρατάνε αυτό ακόμα και τώρα, δεν αλλάζει. Δεν έχουν δηλαδή οι μεγάλοι που είναι στη μεγάλη ομάδα μαύρη πέτρα στις ακαδημίες, το αντίθετο. Αυτό είναι έλλειψη ταπεινότητας, θα έλεγα, και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην πρώτη ομάδα σίγουρα έχουν το πλεονέκτημα και το προσόν να μπορούν να διαχειριστούν και να είναι ταπεινοί, γιατί ήδη βρίσκονται εκεί χρησιμοποιώντας το προσόν αυτό, οπότε το κρατάνε ακόμα και τώρα. Ναι. Το κουβεντιάζουν τα δικά σου τα παιδιά αυτά που γίνουν στην πρώτη ομάδα. Τον Τζόλι, τον Κούτσια, τον Μιχαηλίδη. Ναι. Τους δίνει έξτρα κίνητρο. Δίνουν ένα κίνητρο. Ένα κίνητρο παραπάνω στα παιδιά αυτά να ονειρεύονται να αγωνιστούν στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Με λίγα λόγια αυτό συμβαίνει. Ωραία. Ότι υπάρχει μέλλον, ότι υπάρχει ελπίδα να αγωνιστούμε στην πρώτη ομάδα και να προσπαθήσουμε, γιατί όντως αυτοί που προσπαθήσανε αυτή τη στιγμή αγωνίζονται. Αλλά ακόμα η προσπάθεια είναι μεγάλη και που βέβαια, να κάνουν βέβαια. Για να συνεχίσουν να διατηρηθούν εκεί. Νομίζω ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στα 20 ήταν φτασμένοι παίκτες, δεν είναι? Ίσως είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού αυτοί που ήταν στα 20, στα 19. Θέλει προσοχή αρκετή στη διαχείριση. Θέλει αρκετή προσοχή στη διαχείριση των ποδοσφαιριστών αυτών και θα πάνε ακόμα ψηλότερα, πιστεύω. Πάντως, εντάξει, και ο ρόλος σου και ο δικός σου των υπόλοιπων παιδιών, γιατί αυτό που είπες για τη συνέχεια έχεις δίκιο. Τα παιδιά αυτά οφείλουν πολλά και σε σένα και στον προηγούμενο και στον επόμενο. Εντάξει, είναι μια λυσίδα γιατί κάθε χρόνο αλλάζουν οι ομάδες και μεγαλώνουν τα παιδιά. Πάντως, εντάξει, είναι μια προσπάθεια που αρχίζει και αποδίδει καρπούς τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι το βλέπουν όλοι. Και αν μη τι άλλο, και ο λόγος που σε καλέσαμε να το τελειώσουμε από εκεί που το αρχίσαμε, εγώ πάντα χαίρομαι όταν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ απασχολούν και για άλλους λόγους πέρα των νικών που είναι εντάξει μέσα στο πρόγραμμα, γιατί αγωνίζονται στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με κάτι εξωαγωνιστικό για μια ακαδημία του ΠΑΟΚ, για μια ομάδα, όπως αυτή η κίνηση που κάνατε προχθές. Ναι, είναι κάποια στιγμή η οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή, όχι ότι δεν συμβαίνει και στα υπόλοιπα τμήματα. Θα το δείτε αρκετά συχνά όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Απλά έτυχε αυτή τη στιγμή να πάρει αυτό το θέμα μια παραπάνω. Και καλώς πήρε, εντάξει, καλώς πήρε. Ας ακούμε που και που και τέτοιες ειδήσεις, Αλέξανδρε. Ας ακούμε που και που και τέτοιες ειδήσεις. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στο Λίμπερο. Καλή δύναμη, γιατί καλά, έχετε τις διοργανώσεις. Ουσιαστικά είσαι και προπονητής και πατέρας των παιδιών. Έχεις πολλά θέματα, αλλά νομίζω είναι και η χαρά σου, έτσι δεν είναι? Εγώ πάντα λέω ότι είναι ευλογία να εργάζεσαι με παιδιά 14, 15, 16 ετών ή ακόμα και μικρότερα, που
έχει την πλάκα του ακόμα περισσότερο. Μιλάμε για 7-8 χρονών. Γενικότερα είναι τα ωραία παιδιά... να εκπαιδεύεις και να βλέπεις τη βελτίωση. Έτσι. Είναι ωραία να εκπαιδεύεις και να βλέπεις τη βελτίωση. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Αλέξανδρος Αλεξιάδης, προπονητής K16 του Δικεφάλου. Αυτά είναι τα ωραία που πρέπει να προβάλλουμε στο ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί την ίδια στιγμή. Και όχι η γραμμή του VAR και το χέρι και την αυτό. Στιγμή, την ίδια στιγμή σε άλλες ακαδημίες, και αυτό το λέω με βεβαιότητα, έχουν δώσει DVD στον ΠΑΟΚ χωρίς να έχει μέσα 2-3 επιμαχικές φάσεις. Πέφτει μαχαίρι δηλαδή ακόμα και σε DVD που αλλάζουν μεταξύ τους οι ομάδες K19, K17. Okay. Και άλλοι προπονητές που παίξαν και ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, Χρήσταν και Κώστα, για ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου ανάποδο παίρνουν την ομάδα και φεύγουν σε φιλικό. Να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει. Όχι, γιατί πρέπει και να, ο προπονητής. Ναι. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στην K19 έχει γυρίσει σε παιχνίδι και έχει κάνει δάκτυλο. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Μιλάμε. Δεν είναι οι Παναγίες του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ομάδας μας, θέλω πάντα. Ναι, σωστά. Όλοι τα κάνουν, Στέργιο, λίγο πολύ. Μπράβο στο. Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε τις καλές περιπτώσεις. Και μπράβο στον Αλέξανδρο που φιλοξενήσαμε και γι' αυτό το φιλοξενήσαμε κιόλας. Αλλά από εκεί και πέρα. Εντάξει τώρα, επειδή μιλάμε για ήθος, για συμπεριφορές. Κανείς δεν είναι άγιος. Κανείς δεν είναι άγιος και έχουν δείξει όλοι πραγματούδια κατά καιρούς. Εντάξει. Και ο Πάμπλο είναι λίγο. Ο Πάμπλο ήταν έτσι οξύθυμος. Ναι, εντάξει, τώρα όμως είναι στα παιδιά. Και έγραψε και στο Instagram ότι θα σε πλακώσει μπουνιές, δεν είχε γράψει. Εντάξει, υπάρχει μια αγάπη με τον Γιώργο. Τον Γιώργο. Έλα να σε ξαναπλακώσω, τον είπε. Δάσκαλος. Νομίζω σε πρώτη φάση. Ωραία. Καλά, εσύ. Με τον ΠΑΟΚ τα είπατε όλα, σωστά. Μια μισή ώρα για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Μια μισή ώρα για τον ΠΑΟΚ, μια μισή ώρα για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Δηλαδή που να ήσασταν και πρώτοι, Στέργιο. Για το μεγάλο Άρη θα κάνουμε. Πού δηλαδή. Σε λείπει, εγώ πάμε, το πάμε τώρα. Ναι, για Ηρακλή που έχουμε εξελίξει, τι θα πω. Θα τα πει, θα τα πει για τον Ηρακλή. Πότε, περίμενε να βγάλει ανακοίνωση αυτόνομη για να πει τι εξελίξει. Τόσο καιρό δεν λέγατε τίποτα. Καλά, εγώ δεν είπα ότι δεν. Μόνο η αυτόνομη. Λοιπόν. Για το ξεκούπουλημα Πέλκα είπαμε. Πάμε στα του Άρη. Για τον ηγέτη που έχει κορονοϊό. Ποιον? Τον Τραμπ. Α. Έχει ο Τραμπ κορονοϊό. Έχει, ναι. Έχει. Μου βάζω χρονό με το χρήσετε να δω πόσα λεπτά μπορείς να μιλήσεις μόνο για Άρη χωρίς να φέρεις. Χωρίς να πεις τη λέξη πάω. Περίμενε. Περίμενε. Stop watch. Πάμε. Ο Σιαμπάνης από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ο Άρης είναι στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας μετά από μια νίκη που πέτυχε χθες με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα αναλύσω ιδιαίτερα το παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο, θα πω δύο πραγματάκια μετά. Θεωρώ ότι σημαντικότερο σήμερα είναι να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ρόστερ του Άρη. Έχω την αίσθηση ότι με τον Ντεμαράζ των τελευταίων ημερών πραγματικά η ομάδα έχει αποκτήσει μια πληρότητα σε όλες σχεδόν τις θέσεις. Σίγουρα είναι ο πληρέστερος Άρης με βάση τον Άρη των προηγούμενων ετών. Δεν υπήρχε όντως αυτό, Κώστα, που έλεγες πριν. Όντως δεν υπήρχε πέρσι, για να συγκρίνουμε με πέρσι, που η ομάδα βγήκε στην Ευρώπη και έφτασε μια ανάσα από το να πάει στο τελικό του κυπέλου. Mm. Πέρσι, λοιπόν, αν έβγαινε ο Μπρούνο Γκάμα από την ενδεκάδα, δεν υπήρχε παίκτη να τον αναπληρώσει. Φέτος, λοιπόν, έρχεται ο Ματέο Γκαρσία. Ήρθε ο Ματέο Γκαρσία και έπαιξε κιόλας. Υπάρχει ο Μπρούνο Γκάμα, υπάρχει ο Μαντσίνη, υπάρχει ο Μπερτόγλιο. Έρχεται ένας παίκτης με πολύ μεγάλες προοπτικές, okay, ως δανεικός από τη West Ham αρχικά, αλλά μιλάμε για ένα διεθνή Πορτογάλο που μπορεί να μην βρήκε το χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στην Αγγλία, αλλά μιλάμε για την Αγγλία. Έτσι. Ναι, εντάξει. Και είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλές συστάσεις. Θα μένει να τον δούμε στο γήπεδο, βέβαια, το τι ακριβώς θα κάνει. Ο Ζάντε, Ξάντε. Ο Σαντέ. Σαντέ είναι τελικά. Ναι. Και την ίδια στιγμή έρχεται ένα στόπερ το οποίο έχει μια άξια προσοχής καριέρα. Εγώ θέλω να είναι στο 60-70% από ό,τι ήταν στα αγγλικά γήπεδα και είναι τόσο μεγάλη διαφορά που έχουμε με την Premier League και τα λοιπά. Ο άνθρωπος έχει πάρει το πρωτάθλημα, όχι το έχει πάρει, ήταν στο ρόστερ της Leicester όταν πήρε το πρωτάθλημα. Έχει παίξει, τέλος πάντων, έχει μια διαδρομή που είναι άξια προσοχής. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί με ρωτάτε πολύ. Είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι, πού να ξέρω αν είναι σε καλή κατάσταση. Παρακολουθούσα την Nottingham Forest ή ξέρω τι γίνεται. Αλλά όταν είσαι ενεργός σε μια αγγλική ομάδα, προφανώς κάτι κάνεις. Πρέπει να είσαι λίγο καλός. Τρέχεις την προετοιμασία τουλάχιστον και γυμνάζεσαι και είσαι σε ένα. Δεν είσαι τέλος πάντων χοντρός, να καλά. Το λέω για να καταλάβω. Και εγώ γυμνάζομαι, αλλά δεν παίζω στην Premier League. Ναι, ακριβώς. Θα το δούμε. Ο Αμπουαλανέα. Αυτός.
Λοιπόν, ο Τινίσιος που τον λέω, γιατί ξεχνάω συνέχεια το όνομα. Αμπαλοτσακέ. Αυτός. Λοιπόν, ο Άρης πήρε το Σάββατο και τον Κάτσε. Και θέλω να πω κάτι εδώ για τον Κάτσε. Μπεναλουάν. Και θα το συνδέσω γενικότερα. Ο Κάτσε είναι μία ακόμα μεταγραφή που προσθέτει αυτό που έλεγα πριν. Ο Άρης πλέον στα χαφ. Πέρσι κάναμε την προσευχή μας, αν έβγαινε ο Ματίγια, δεν είχαμε άλλον. Τώρα έχεις τον Ματίγια, τον Σάσα, τον Τζέκο, που αποδεικνύεται μια πολύ καλή μεταγραφή μέχρι στιγμής, και τον Κάτσε, και ίσως να πάρεις και τον Μπρούνο. Θα το δούμε όμως αυτό και το τελευταίο. Παράλληλα, έχει βάλει στην εξίσωση το Σούντγκρεν ο Μάντζιος, ο οποίος έπαιξε κιόλας ο Σούντγκρεν χθες. Άλλη και μια έπαιξε λύση. Ως χαφ. Άλλη μια λύση δηλαδή. Ακριβώς. Και έχει την δυνατότητα λοιπόν, ανάλογα με το ποιος είναι και ο αντίπαλος, να δημιουργείς και τις ανάλογες συνθήκες στο ρόστερ σου. Είσαι υπερπλήρης στα εξτρέμ και στα χαφ. Πλέον είσαι πλήρης και στα στόπερ. Γιατί έχεις Ρόους, Δελιζήση, Ντάτκοβιτς, τον Τινίσιο και τον Μπακαλιάνη, ο οποίος παρεπιπτόντως κλήθηκε στην Εθνική σήμερα, στην Εθνική Ελπίδων. Στέριο. Στην ΚΑΠΑ 19. Και έχεις δεξί μπακ τον Σάκιτς, το Σούντγκρεν και εναλλακτική τον Ρόους. Αριστερά τον Γκάνεα, εκεί έχεις δύο νεαρούς από πίσω, τον Μαρτίνι και τον Σεγγέργη. Ναι. Αλλά νομίζω και ο Γκάνεα δείχνει παιχνίδι ότι ανεβαίνει. Και μπροστά έχεις πλέον τον Λόπεθ, τον Μάνο και τον Πορτογάλο που παίζει και εκεί, αν τον χρειαστείς. Με τα δεδομένα τα οικονομικά της ομάδας, με το γεγονός ότι έχει πληρώσει 1 εκατομμύριο στη FIFA, με κορονοϊούς χωρίς κόσμο κτλ., ο Άρης νομίζω ότι έχει κάνει ό,τι μπορούσε καλύτερο. Κάτι έκανε τέλος πάντων. Ναι. Κάτι έκανε. Πήρε παίκτες. Πήρε παίκτες. Τώρα δηλαδή, αν θα βγουν ή όχι, θα το δούμε στην πράξη. Τι θα βγουν, αφού πρώτοι είστε. Τι θα βγουν, Εστέριο. Το καλό είναι ότι η ομάδα έχει 10 βαθμούς. Είδαμε τα Γιάννενα, γιατί λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα 6 μήνες έχουν να παίξουν και δηλαδή. 1-1 με τον Ολυμπιακό. Κάτι δείχνει και αυτό. Και ναι. Γενικότερα φέτος το πρωτάθλημα. Βλέπουμε, πήγε η ΑΕΚ, έχασε από τον Ατρόμητο. Πήγε ο ΠΑΟΚ, έφερε ισοπαλία με τον Ατρόμητο, έφερε ισοπαλία με τον Βόλο. Παρεμπιπτόντως, ό,τι είσαι για το ΠΑΟΚ Βόλος ή για το ΠΑΣ Γιάννενα Ολυμπιακός. Για το ΠΑΣ Γιάννενα Άρης. Η δική μας η ομάδα κτλ. Έχουν εκτεθεί οι προπαγάνδες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και κατά του ΠΑΟΚ και κατά του Ολυμπιακού. Γιατί είχαν απώλειες βαθμών με δικές τους ομάδες θεωρητικά. Έτσι. Έχει εκτεθεί όλη η φάση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν πολλές απώλειες. Και ο Άρης, που πριν 2 εβδομάδες, όταν αποκλείστηκε 3 από την Κόλος, λέγανε όλοι πού να περάσεις φέτος τον Παναθηναϊκό, είναι 9 βαθμούς πάνω από τον Παναθηναϊκό. Με ένα μαζί λιγότερο Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Έτσι λέγανε, οι Αριανοί τα λέγανε. Πού να περάσεις φέτος τον Παναθηναϊκό. 9 βαθμούς πάνω είναι. Ποιο Παναθηναϊκό. Αυτόν εδώ που βλέπουμε. Τον του project του Ρόκα, και δεν θα πρέπει να βιάζονται λοιπόν οι Αριανοί και όλοι οι υπόλοιποι οπαδοί. Επειδή κάποιο το καλοκαίρι, ο Καρλίτος και παίζαν τα μέσα ενημέρωση και πω και παικτάρες και το project του Ρόκα και ο Πογιάτος η Ρεάλ και τα λοιπά, μέσα στο γήπεδο τον έκανε γιο-γιο ο Μάντζιος τον έκανε. Γιατί να κράξουμε το Μάντζιο, γιατί δεν λέγεται. Γιο-γιο δεν τον έκανε, αλλά ήταν καλός ο Άρης. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος ο Άρης. Στο δεύτερο ημίχρονο καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αλλά έβγαλε 2 φάσεις. Η μία από την οξυδέρκεια του Μακέντα. Πεχτάρα. Και η άλλη από μια ωραία προσπάθεια από τα δεξιά του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε 5 πράγματα. Ως προς το στήσιμο όμως των ομάδων, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Και ο Μάντζιος αυτό έδωσε στον Άρη. Έδωσε στον κάθε παίχτη τη θέση που πρέπει να παίζει. Δεν ανακάτεψε την ομάδα. Και έδωσε 5 οδηγίες τι να κάνουμε στο γήπεδο. Πάμε στο θέμα του Κάτσε. Oh. Τον οποίο εγώ την Παρασκευή εδώ είπα ότι δεν θα έρθει στον Άρη. Μισό λεπτό. Επειδή έχω ερωτήσεις. Ναι. Έχουμε Σάσα. Γιατί τι έχει με το Σάσα, ρωτάει μια ρωτάει ο φίλος, γι' αυτό σε έχουμε ρωτήσει. Όχι γιατί εμείς. Ρωτάει για τον Σάσα και δεν ρωτάει για τον Λόπεθ. Γιατί δεν ρωτάει για τον Ρόουζ. Γιατί προφανώς νομίζω ότι ο Σάσα θα φύγει. Και ρωτάει, Χρήσανθε, υπάρχει περίπτωση πώληση του Σάσα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι. Και 12 η ώρα κλείνουν οι μεταγραφές. Ούτε για πρόταση. Ξέρετε, άμα τώρα το έχουν μυστικό. Ανακοίνωσε 10 λεπτά. Ναι, μπορεί. Κώστα, δεν θα είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά. Εσύ ήξερες μέχρι χθες για τον Μπέλκα τίποτα? Φυσικά ήξερα. Φίλος μου είναι. Δεν είπες όμως. Το που το λες, προκύπτει ότι. Πολύ το Σάσα. Κι άλλος. Έχει τελειώσει το θέμα του Μπέλκα. Α. Ωραία. Θα πάει τώρα και θέμα. Φενέρ. Λοιπόν. Καλή επιτυχία στον Δημήτρη. Καλή επιτυχία, Δημήτρη. Δεν το ξέρεις μέχρι να ολοκληρωθεί κάτι. Sold out. Αλλά δεν μας έχει προκύψει κάποια πρόταση. Μάλιστα. Τώρα αν υπάρχει, τον έχει δώσει. Άρα, φίλε. Κοίταξε. Μπορεί να τον έχει δώσει ο Καρυπίδης, φίλε, και να μην το λέει τον κάθε Σάσα.
μέχρι να κάνει τις μεταγραφές που έκανε. Δεν θα είναι ούτε πρώτη τελευταία. Πάμε στον Κάτσε. Δεν έχω ενημέρωση εγώ. Και τσέκι, ναι. Δεν έχω ενημέρωση για τον Σάσα ότι υπάρχει κάποιο θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα αν θα προκύψει δεν το ξέρω πραγματικά. Εικάζω ότι θα το ήξερα. Αν υπήρχε θέμα. Εικάζω. Ναι. Δεν είμαι όμως ο πρόεδρος. Δεν μου είχε πει κάτι ο πρόεδρος. Τον έχω ρωτήσει. Την Παρασκευή κιόλας. Και μου είχε πει δεν υπάρχει θέμα. Όπως όμως την Παρασκευή λέγανε ότι ο Κάτσε δεν θα έρθει στον Άρη. Αυτή ήταν η ενημέρωση που υπήρχε από τον Άρη. Ότι δεν θα έρθει. Για διάφορους λόγους. Προφανώς την κουβέντα την τελευταία που έκανε ο Καρυπίδης με τον εκπρόσωπό του και νομίζω ότι ήταν και το παιδί, τον έπεισαν ότι αξίζει μιας ευκαιρίας. Τον έπεισαν ότι αυτό το οποίο είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, γιατί ήταν ένας από τους λόγους, με σημαίες του Τσεκά και όλα τα παρεμβόμενα. Ήταν μια μπλούζα φόρηση. Ναι, ρε παιδί μου, η μεγάλη Αλβανία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν επιπολαιότητα όντως. Εγώ θα πω το εξής. Εγώ την Παρασκευή, επειδή είδα ένα κείμενο του All About Aris να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το βάλει και ο Σταύρος μάλιστα, το βάλαν και αρκετοί άλλοι, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ό,τι ακριβώς έγραψα στο κείμενο εκείνη τη μέρα, και δεν θυμάμαι το έγραψα εγώ γιατί έχουμε έρθει 5-6 χρόνια, τέλος πάντων, εγώ είμαι υπεύθυνος για το All About Aris. Προφανώς και όχι. Μάλλον. Και να μην το έγραψα. Ναι, αλλά μάλλον. Έδωσα την κατεύθυνση για να γραφτεί. Το προσυπογράφει. Το προσυπογράφει. Ναι. Και να μην το έγραψα με τα χεράκια ναι, μου. Εγώ είπα σε αυτόν που το έγραψε τι να γράψει. Όντως. Δική μου είναι η ευθύνη. Και το προσυπογράφω, όπως λέει και ο Κώστας. Και εξακολουθώ και πιστεύω κάθε γραμμή έτσι. Και κάθε λέξη του κειμένου. Στο έπακρο. Αυτή είναι η άποψή μου, γιατί είναι ένα εθνικό θέμα. Να τον χαίρεστε λοιπόν, λες, τώρα, να τον χαίρεστε λίγο. Περίμενε λίγο. Μα όταν το έκανε αυτό, δεν είναι. Τώρα ήρθε. Το παιδί λοιπόν από τότε, από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα, Στέριο, έχει μία διαδρομή. Τη μέρα εκείνη που το έγραψε, είπα να το χαίρεστε φυσικά σε αυτούς που τον είχαν και μιλούσαν για άλλα πράγματα. Και ήταν ένα λάθος πάρα πολύ μεγάλο. Αν βγει σήμερα που μιλάμε ένας ποδοσφαιριστής που είναι 5, 3, 2, 1 χρόνο στον Άρη και κάνει το ίδιο πράγμα. Θα πω το ίδιο πράγμα. Και θα πω την ντροπή για τον Άρη να κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό θα πω. Αν είναι στον Άρη. Το παιδί λοιπόν από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε στη Λάρισα. Και γενικότερα και στα social media κτλ. Δεν έχει ξαναπροκαλέσει. Όχι, εντάξει. Με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρόλο λοιπόν που για μένα είναι 100% καταδικαστήριο και το πιστεύω στο έπακρο ότι είχα πει. Ακριβώς το ίδιο πιστεύω και σήμερα. Από τη στιγμή που φοράει τη φανέλα του Άρη και δεν έχει προκαλέσει στην πενταετία ξανά, του λέω ότι πλέον τον στηρίζουμε ως παίκτη του Άρη, έτσι. Αλλά δεν υπάρχει το παραμικρό δείγμα ανοχής αν κάνει κάτι δεν παρόμοιο κάνει στον Άρη. Πολύ ωραία. Δεν θα κάνει τίποτα. Πολύ ωραία. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος. Έκανε που μια είπα, βλακία με τους φίλους του εκεί. Που είπα, καλώς ήρθε στον Άρη. Τον είπε κάποιος Γκαγκαούκας, βάλε αυτό. Ανάθεμα και αν ήξερε ο Κάτσε. Συμφωνώ. Γιατί ο Κάτσε δεν ήταν μέχρι τα 15 στην Αλβανία και στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν το χρόνια. Θέμα είναι το αν αλλάζω τα λεγόμενά μου σε σχέση με αυτό. Όχι, δεν αλλάζω ούτε λέξη. Εξακολουθώ και πιστεύω ότι ήταν ένα μεγάλο φάουλ. Αντιλαμβάνομαι και το έχω πληροφορηθεί κιόλας και από ανθρώπους κοντά του. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όχι τώρα που ήρθε στον Άρη και τα προηγούμενα χρόνια που το συζητήσαμε, ότι ήταν μια. Κώστα, ακούγεται αυτό πάρα πολύ. Ένα λάθος της στιγμής. Και επειδή υπάρχουν τελείωσε, και φίλοι τελείωσε, του. Τελείωσε. Περίμενε λίγο. Υπάρχουν και φίλοι του, οι οποίοι το συναναστρέφονται στη Θεσσαλονίκη. Στο κόσμο. Που μου το έχουν σημειώσει ότι παιδιά, όντως, του είπε ένας από τους πρώτους εκεί πέρα από τα κεφάλια, βάλε και. Θέλει να γίνει κομμάτι ενός γκρουπ και η μεγάλη Αλβανία και είναι καλό για σένα και τέλος. Δεν έπρεπε να το κάνει τέλος. Ωραία. Αυτό όμως εγώ ήθελα να πω για επιπροσωπικού ρε φίλε. Γιατί λες έγραψες αυτό τότε και τώρα λες άλλα. Δεν είπα άλλα. Τα ίδια λέω. Και το ίδιο υποστηρίζω. Και για οποιονδήποτε άλλο. Και επίσης εγώ εξ αρχής είπα ότι ούτε τον Κάτσε ούτε τον Σκοπιανό μου αρέσει που βρίσκονται στον Άρη. Για τον Κάτσε το αναιρώ σε ένα βαθμό γιατί ακριβώς έχω και μία επαφή. Και είναι αυτό που λέει ο Στέργιος, ότι μια χαζομάρα της στιγμής δεν θα πρέπει να σε τιμωρεί για πάντα. Έτσι. Τώρα, στην προσωπική μου οπτική, καλή, κακή, άσχημη, οτιδήποτε, αλλά είναι η προσωπική μου οπτική. Δεν θέλω εγώ να έχω Σκοπιανό στην ομάδα. Και το είπα τη μέρα που ήρθε. Θα μου πει κάποιος τώρα να βάλει κανένα γκολ στον ΠΑΟ και ανέβει στο κάγκελο, τι θα λες.
Κακό το έβαλε. Σκοπιανό αυτόν τον Αλί Αντέμ. Στη δική μου οπτική. Παρ' όλα αυτά, ούτε πρόεδρος είμαι. Ούτε θα ξεφωνήσω τον παίκτη. Εννοείται. Για την εθνικότητά του ή το χρώμα του ή οτιδήποτε σίγουρα. Άλλο. Εφόσον φοράει τα χρώματα της ομάδας ή οτιδήποτε άλλο. Είναι, εκφράζω μία άποψη προσωπική, δεν θα ήθελα και το σταματάω εκεί. Αυτό είναι για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του, του Κάτσε που ελπίζω να σκοράρει μέσα στην Τούμπα και να πανηγυρίσουμε αγκαλιά τον γκολ που θα βάλει κατά της πρώην του ομάδας. Ο Κάτσε λοιπόν είναι και ένας παίκτης που έρχεται από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εκεί δεν υπήρξε καμία κουβέντα επ' αυτού, γιατί έμεινε ελεύθερος το παιδί και ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής μπορεί να πάει σε όποια ομάδα γουστάρει και θέλει. Σήμερα θα ολοκληρωθεί και η απόκτηση του Σιαμπάνη. Ήδη από χθες έχει φωτογραφηθεί στα γραφεία της ΠΑΕ Άρης. Ο παίκτης που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Δεν έμεινε στέλνιο. Πώς και πώς περίμενα. Εμίλε, όλοι ελεύθεροι μένουν. Δεν σε παρακαλώ. Φυσικά έμεινε ελεύθερος. Τι να κάνουμε. Ναι, μένουν ελεύθερος. Δύο. Κοίταξε, μπορώ να κάνει το άλλο. Να κάνει ο Ολυμπιακός αυτό που κάνεις εσύ. Να τον δίνεις ελεύθερο με 50% μεταπόληση. Δηλαδή δανεικό με Φερετζέ. Ο δανεισμός με Φερετζέ πλέον είναι τον δίνω και κρατάω το 50% της μεταπόλησης. Είναι δανεικός με Φερετζέ. Γιατί το 50% των δικαιωμάτων το ανήκουν σε σένα. Και επίσης από ό,τι πληροφορούμε, εσύ θα μας το πεις, υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του Μπαλογιάννη με τον Όφη ότι αν θέλεις να τον πάρεις πίσω, θα πληρώσεις χρήματα στον Όφη και θα τον πάρεις πίσω. Γιατί αυτό έλεγα και εγώ ότι γίνεται με τον Τουρμισάη. Και με κοροϊδεύατε. Αυτό είχα πει για το τι θα γίνει με τον Τουρμισάη. Στο κρατάω ότι το παιδί, θέλει, στο μεγαλώνω το ότι παιδί. Αν θέλει, ναι, ότι αν θέλει. Μα αυτό δεν είχα πει όμως. Ναι. Δεν το λέτε δανεικό τον Μπαλογιάννη, με κοροϊδεύατε για τον Τουρμισάη. Είχα πει αυτό ακριβώς. Το οποίο κάνετε. Ότι θα πληρώσετε για να πάρετε. Δεν σου δώσε λεφτά ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Τα βρήκαμε, ρε φίλε. Πίσω. Είναι θέμα του Ολυμπιακού. Δεν θα δώσει ανάλυση ο Άρης. Ο Άρης συμφώνησε. Μπορεί να μου δώσει το Σιαμπάνι. Μπορεί να ήταν το όρος 50 χιλιάρικα, δεν ξέρω πού είναι το ποσό. Και αντί να είπε, αντί να πάρεις τα 50 χιλιάρικα, αφήνε το Μαρτίνι ελεύθερο και πάρ τον. Έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο, Στέριο. Το κάνετε με πολύ μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια και μπράβο σας που το κάνετε. Μην το ποινικοποιείτε μόνο όμως όταν το κάνουν άλλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης... δεν έχουμε θέμα γιατί δεν κάνουμε κάτι ύποπτο, κάτι κακό. Δεν κάνουμε κάποια συνδιαλλαγή κακή. Όπως εσύ με το Μελισανίδη, ο οποίος σου κλέψε το πρωτάλημα πρόπερση. Σου κλέψε πρόπερση το πρωτάλημα. Βγήκε προχθές ο Βασίλης Δημητριάδης στο SDNA και έκανε μια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση στο SDNA που πριν δύο χρόνια τον λέγαμε ψεύτη, κλέφτη, ότι λέει ψέματα, ότι είναι κλέφτης του πρωταλήματος κτλ. Αν εσείς λοιπόν. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα. Απλώς ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τα ποδοσφαιρικά από μινάρια της ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι είναι ποδοσφαιρικό. Πότε κερδίζει ο ένας, πότε κερδίζει ο άλλος. Δεν νομίζω ότι είναι ποδοσφαιρικό από μινάριο ο Μαρτίνης και ο Σιαμπάνης. Είσαι ο Σιαμπάνης μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω. Ο Σιαμπάνης, όπου και να πήγε, ναι, ούτε συμμετοχές έκανε. Να, ναι, αλλά όταν. Πήγε Νότιχαμ, πήγε εδώ, πήγε εκεί, πήγε Πανιώνιο, αν δεν κάνω λάθος. Πανιώνιο πήγε. Δεν πήγε Πανιώνιο, κάπου αλλού πήγε. Δεν ξέρω που πήγε, δεν έχω προσέξει. Δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, ούτε χρήσανθε όταν παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Έχει ο ΠΑΟΚ 18 νίκες κοντά της ΝΑΕΚ. Mm. Τώρα που θα δυναμώσουμε. Τώρα θα δυναμώσουμε. Ναι, είναι ένα στοιχείο στατιστικό αυτό. Απέναντι στον πρωταθλητή. Συγγνώμη λοιπόν που δεν το κάνουμε. Είναι μονόπατο. Σε λίγο θα είσαι μόνο που δεν έχει πάρει βαθμό τον Ολυμπιακό εδώ και 4 χρόνια. Θα πάρω φέτος το πρωτάθλημα. Θα πάρω φέτος το πρωτάθλημα. Θα είμαι πρώτος. Έτσι που θα είμαι πρώτος. Και θα χάσει και ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε. Θα έρθει και η σειρά του. Και τον Παναθηναϊκό είχα να τον κερδίσω 13 χρόνια όπως λέγαμε κτλ. Έχω κάνει. Δεν τον κέρδιζα κάθε χρόνο τον Ολυμπιακό πριν. Βέβαια. Έτσι. Υπάρχει και αυτό το στατιστικό. Τι να κάνουμε, δεν είμαι τόσο καλός. Από τη Β' Εθνική ήρθα. Όντως, τα τελευταία χρόνια είναι απαράδεκτο που ο Άρης δεν έχει καταφέρει να πάρει βαθμούς. Και φέτος θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πάρουμε νίκη με τον Ολυμπιακό. Θα το προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε. Αλλά ποιες άλλες ομάδες έχουν σερί ετών, 20 χρόνων που δεν κέρδισαν τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται και τα στατιστικά να τα χρησιμοποιούμε. Αν πάρουν ένα χ. Δύσκολο και το χ λόγο. Εσένα μη σε απασχολεί, θα πρέπει να σε απασχολεί αυτός που είναι από πάνω σου αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να παρακαλάς ο από κάτω σου Ολυμπιακός να έχει, να κόψει βαθμούς από τον από πάνω σου Άρη.
Ακούστε την πραγματικότητα. Και για τις επόμενες 15 μέρες θα είσαι από πάνω μου. Και επίσης, όταν γυρίσουμε από κάτω, όταν γυρίσουμε, παίζει Άρης Απόλλων Σμύρνης και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τώρα τι παίζει? ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Άρης Απόλλων Σμύρνης. Άρης Απόλλων Σμύρνης. 2-0. Όπως θα έπαιρνε στο κύπελο, Χρήσανθε. Προτρέχετε πολύ εύκολο στον Άρη. Είναι δικαιολογημένο γιατί 50 χρόνια δεν έχετε δει κάτι και εγώ έτσι θα κάνω. Φυσιολογικό είναι. Εντάξει, γιατί ακόμα θυμάμαι την κουβέντα σου με τον Ζάχο στον αέρα και σου είχα πει την επόμενη μέρα ότι μην το τραβάτε. Τι θες να λέμε για θα χάσουμε. Χρήσανθε, στον τελικό δεν θα είμαι στούντιο. Αδερφέ μου, Ζάχο, μαζί θα είμαστε στον τελικό. Ναι, ρε φίλε, κάνουμε. Στο λευκό πύργο, ποιο θα πάει? Δεν ξέρω, Χρήσανθε, δεν θα πάω εγώ. Εντάξει, καλά, Ζάχο θα πάω μάλλον. Είναι το στυλ ότι ο με τον Μπέλκα θα είστε στους, ο Δημητράκης ο Πέλκας. Θα μπει μέσα και θα χαιρετήσει τον παίκτη της Ρεάλ. Αυτά λέγατε κι εσείς. Στο Champions League. Ούτε στο Champions League μπήκατε, ούτε Πέλκας θα υπάρχει. Υπάρχουν αυτά, Ριστέριο. Είναι ζωντανός οργανισμός το ποδόσφαιρο. Τη μια μέρα είναι. Τη Δευτέρα γίνεται κάτι, την Τρίτη γίνεται κάτι άλλο. Είναι φυσιολογικό. Τι να λέγαμε, δεν λέμε τον Ζάχο? Ότι δεν θα περάσουμε. Ότι θα χάσουμε. Ή να λέμε αυτό το στερεότυπο, κάτσε πρώτα να προκριθούμε. Λέγαμε, θα πάμε να πάρουμε το κύπελο. Αυτό λέγαμε. Εσύ την Τρίτη, την Πέμπτη το πρωί, πότε έπεσε με την Κράσνονταρ, λέγατε το βράδυ γράφουμε ιστορία. Τελικά ο Βιερίνια και ο Μαουρίστιο θα γυρίσουν ο σήμερα. Ο Μαουρίστιο και ο Βιερίνια τι γίνεται? Τι θα γίνει? Ο Βιερίνια ήταν χθες στα Τέμπη. Ξεπούλημα, ξεπούλημα, Κώστα. Στα Τέμπη ήταν χθες. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε. Ναι, κάτσε, κάτσε, είναι παρά 20 πηγέ. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Συγκέντρωσε τα μηνύματα. Έχουμε και διαγωνισμό από Χανθ. Βέβαια, διαγωνισματάρα. Μπράβο. Λοιπόν, σαν αυτά που γράφαμε κάποτε. Διαγώνισμα, αυτό είναι διαγώνισμα που είπες. Διαγωνισμός ολέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, μία ετήσια συνδρομή για συμμετοχή σε προγράμματα γυμναζομένων που περιλαμβάνει fitness, χορό, πολεμικές τέχνες, πισίνα για παιδιά 4-14 ετών. Ωραίο! Έτσι. Στο νεοκλασικό κτίριο της Χάνης, στο κέντρο της πόλης. Θα είναι όλη τη βδομάδα για αυτό το οποίο είπαμε στο τέλος τώρα. Όλη την εβδομάδα. Οπότε, για να συμμετέχετε, έχετε ακόμη χρόνο μέχρι και τις 2. Από αύριο θα έχετε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Γράφετε FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Μία ετήσια συνδρομή για συμμετοχή σε προγράμματα γυμναζομένων στη ΧΑΝΘ που περιλαμβάνει fitness, χορό, πολεμικές τέχνες, πισίνα για παιδιά 4-14 ετών. Ωραία. Φεύγουμε να πάμε για το break. Η Ιντερβέτερ είναι μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Με τεράστια γκάμα παιχνιδιού σε καζίνο και live καζίνο. Και βέβαια ο μεγάλος χορηγός της ελληνικής Super League. Έχει δώσει και το όνομα Ιντερβέτερ Super League. Με αυτήν θα πάρουμε την κούπα, Κώστα. Εύκολα. Κιτρινό μαύρη κιόλα είναι έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Στέργιο. Όπως προκύπτει και από Αυστρία για τον 26χρονο επιτελικό μέσο της Rapid Viennis, τον Τόμας Μούργκ. Εντάξει. Τι είναι αυτή, Είναι ένα παιδί ο οποίος την τελευταία διετία με τη Rapid 69 συμμετοχές, 16 γκολ, 22 ασίστ. Σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Ξεκίνησε τη σεζόν φέτος με 2 γκολ και 3 ασίστ σε 7 παιχνίδια. Είπαμε 25 στα 26. Κεντρικός μέσος προς το επιτελικός νομίζω είναι. Άρα θα έρθει να είναι πίσω από, από το φορ. Είναι από τις περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ τρέχει να προλάβει μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα είναι πολύ σημαντική μέρα να μην συντονισμένη και στο Λίμπερο και στο ΠΑΟΚ 24 τη στιγμή. Με τα μισά λεφτά από ό,τι δίνει στον Πέλκα βλέπω, 850. Ο ΠΑΟΚ προχωράει για τον δανεισμό του Κρίστο Γκονζάλες. Ποιος είναι ο Κρίστο Γκονζάλες? Από την Ουντινέζε. Δεν ξαναβώ ο σκοφτός. 23χρονος Ισπανός επιθετικός. Δανεικό από την Ουντινέζε, γιατί δανεικό? Δανεικό από την Ουντινέζε. Εντάξει, σημαντική μέρα. Θα έχουμε εξελίξεις. Σίγουρα το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει και τις σωστές επιλογές σε θέσεις αλλά και τις σωστές επιλογές σε ποδοσφαιρική ποιότητα και ικανότητα. Να πουλήσει άλλον, προλαβαίνεις. Εύκολα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μπίσεσβαρ που χάλασε η ιστορία του με την Αλαΐν. Αυτή η Αλαΐν μας κάνει πλάκα νομίζω. Ναι, ρε φίλε. Άρη Φετφατζίδη. Πάει εκεί πέρα, χαλάει. Μπίσεσβαρ πάει εκεί, χαλάει. Μάνταλος τελειώνει, χαλάει. Είναι η ίδια ομάδα εδώ μεταξύ με τους τρεις. Δεν είναι μόνο η Αλαΐν, είναι γνώρισμα των Σαουδάραβων. Άλλα σου λένε, άλλα βγάζουν, άλλα λένε στους παίκτες, μετά άλλα βγάζουν μπροστά τους. Ευτυχώς ο Φέτ θα πήγε στο Κατάρ τώρα για να δούμε πότε θα υπογράψει. Του πήραμε όμως τη φανέλα, τη δώσαμε στο Ματέο και τη χτύπα ξύλο να γίνει τίποτα. Κώστα, γιατί εκεί ξέρεις τι έχει. Είναι από την Παρασκευή εκεί ο Φέτφα, έχει 4 μέρες Κανταρίνα. Είναι υποχρεωτικό. Πάει υπογραφή. Παρασκευή, όχι. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη. Και αύριο πάει στα γραφεία για να κάνει εξετάσεις και να υπογράψει. Αύριο. Κανταρίνα. Θα βγάλεις τον κουμπάρο μου τώρα ή θα τελειώσει η εκπομπή? Ναι, ναι. Κουμπάρε του.
Καλημέρα σας. Φιλαράκι μου, φιλαράκι μου. Λοιπόν, καλωσορίζουμε στην Τρόικα και γινόμαστε κουαρτέτο. Κουαρτέτο. Ας αλλάξουμε και το όνομα της εκπομπής, δεν πειράζει. Όχι, Τρόικα θα μείνει, γιατί ο Πάρης είναι στην Αθήνα και θα βγαίνει για να μας δίνει όλη την ειδησιογραφία από την Αθήνα. Καλό, καλό. Όλη την ειδησιογραφία, λέω, από την Αθήνα. Μάλιστα. Θα μας δίνει ο Πάρης, τον οποίο το συναντούμε ραδιοφωνικά μετά από αρκετά χρόνια και οι τρεις μαζί. Έτσι. Δεν χρειάζεται συστάσεις, νομίζω, ο Πάρης. Είναι καλός φίλος και συνάδελφος εδώ και 20 και βάλε χρόνια. Mm-hmm. Και ο καλύτερος στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, βέβαια, μπορεί να μεταφέρει το κλίμα για το τι γίνεται στην πρωτεύουσα. Λίγο Πογιάτος, λίγο Μάρτινς, λίγο ΑΕΚ. Γενικότερα, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο Σαββατοκύριακο να χάσουν οι δύο και να φέρει ισοπαλία ο τρίτος στην Αθήνα. Είναι λίγο σπάνιο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πάρη. Είναι μια πραγματικότητα, βέβαια. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγες περί Τρόικα, Κουατρέλ και τα λοιπά, να πούμε και ότι οι τρεις σωματοκλέκες πάντα τρεις παρέμειναν μαζί με τον Ταρτανιάν. Δεν είναι, ποτέ δεν είπαν τέτοιοι. Είναι γνωστό ότι είμαστε ξυφομάτια και οι τρεις. 100%. Μέχρι τελικής πτώσης χώρισαν. 100%. Και Πάρη, έχω την αίσθηση, επιβεβαίωσε με ότι το καλός φίλος και συνάδελφος, εσύ το λάνσες. Εννοείται. Εδώ και χρόνια. Και σαν χιλιάδες. Και το φιλαράκι μου έχει βγάλει. Δεν ξέρω, το φιλαράκι μου, το καλός φίλος και συνάδελφος είναι του Πάρη έμπνευση και από τότε έχουν ακολουθήσει χιλιάδες. Copyright πρέπει να ζητήσει Πάρη. Επειδή έχετε όρεξη για χαβαλή και μάλλον έχει ανοιχτεί τη φέτα. Και επειδή τελευταίος πριν μου δώσει το λόγο, μιλούσε ο Στέργιος. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Στέργιο, μήπως ήσουν 1 και 25 στο αεροδρόμιο Μακεδονία σήμερα το βράδυ? Όχι, ήμουν στο σπίτι. Γιατί? Γιατί τότε ο Πέλκα, συνοδευόμενος από την κοπέλα του και με μια μικρή τσαντούλα, έφτασε στο αεροδρόμιο. Όλα το περίμενε η εταιρεία του ιδιωτικού αεροπλάνου της Φενέρ για να πετάξει και να πάει στην Κωνσταντινούπολη ώστε το πρωί να περάσει. Άκου λίγο, δεν θέλουμε να λες για Αθήνα. Αυτά θέλουμε να λες. Όχι, αυτά θέλουμε να λες κάθε μέρα. Στη σύνδεση που θα κάνουμε, αυτά θέλουμε. Ναι, της πόλης. Προσέξτε να δείτε, γιατί διάβασα ότι το έγραψε τουρκική ιστοσελίδα, ενώ πέρασε από το αεροδρόμιο Μακεδονία, δεν πήγε ο δικός στην Κωνσταντινούπολη μετά το παιχνίδι με τον όφιο παίχτη. Πήγε με την κοπέλα του. Η αποκάλυψη, Πάρη, για να είμαστε δίκαιοι, έγινε στις 8 και 23 στο ΠΑΟ 24. Και μετά ενώ ο παίκτης πέταξε στη 1 και 28. Τι να κάνουμε, δεν το γράψετε εκείνη την ώρα. Ενώ ο Νίκος Παπαδόπουλος, 2 η ώρα Ματέο Γκαρσία, ήμασταν εκεί. Όπως ακριβώς πέταξε και ο Ιντέγε με ιδιωτικό αεροπλάνο της ΓΕΤΕΠΕ από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τι πέταξε και ο Πέλκα. Καλά, αυτοί έχουν υποτίμηση της λίρας. Δεν έχουν λεφτά να φάνε και οι ομάδες έχουν ιδιωτικά και τέτοια. Τι γίνεται, ρε φίλε. Και γι' αυτό δεν θα είναι σήμερα στην προπόνηση της Εθνικής. Με το Van Zip ενδεχομένως να τον θέλει. Σκάνδαλο. Πήρε άδεια. Με την Αυστρία. Έτσι. Ναι. Λέω να πάω μια βόλτα και επειδή το είπε ο Στέργιος, μήπως ψάξω και τον δεξιάρχη Φούντα να δούμε τι λέει για τον Μουρκ. Καλό. Τι rapid. Κλείστον αύριο να τον κάνεις. Καταρχήν πρέπει να πάρεις τους Αυστριακούς εδώ πέρα να τους έχεις. Αγκαζέ. Πάρε, ποιος ήταν ο του Άριο Αυστριακός. Ο Πρίλασνικ. Ο Πρίλασνικ, ο φίλος μου. Έχουμε κάνει συνέντευξη μαζί με τον Πάρη. Θυμάσαι, Πάρη, που έτρωγε το γύρο με το χέρι. Με έκανε το χέρι και το έτρωγε. Εσύ πρέπει να τα θυμάστε. Κάναμε συνέντευξη στον Πρίλασνικ με τον Πάρη πριν από 15 χρόνια. Με γύρο. Και τον πήγαμε να φάει και το έτρωγε έτσι. Πρόσεχε. Με το δάκτυλο έβαζε και το έτρωγε. Του άρεσε. Του άρεσε πολύ ο γύρο. Μα είδε πώ το κάναμε εμεί, Χρήστα. Έτσι, σωστά. Και λίγο πάπρικα έπρεπε να βάλει. Πάπρικα, ναι. Πάρη, έχει και τηλεδιάσκεψη τον μπάσκετ, νομίζω, σήμερα. Πάρε πάλι με τον μπάσκετ. Δε το λίγο να μάθουμε αύριο τι έγινε. Ναι. Έχει. Το προτάσουμε με τη διπλή κλήρωση στη διάρκεια του καλοκαιριού. Που δεν την είδε κανείς. Δεν είδε κανείς πως έγινε κλήρωση. Ό,τι θέλαμε. Τα μπαλάκια, ναι, τα μπαλάκια. Ούτε καμπαλάκια. Ναι, γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να βάλω άλλη μέρα τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι στην τρίτη αγωνιστική. Α, ναι, ετοιμάσου. Γιατί έβγαλα φωτογραφία αυτό που ανέβασες, Κώστα. Ναι. Ωραία, για να μπορέσω να πάω μια βόλτα και από το Λαύριο και από το ΑΚΑ. Έτσι και στο Λαύριο. Όπου παίζει ο Άρης και στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Για την τρίτη αγωνιστική λέμε τώρα. Όπου το Λαύριο είναι και μακριά. Βέβαια. Θα πάω μια βόλτα, Χρήστα, δεν είναι δυνατόν. Και όλα τα είπαμε. Στο Λαύριο να πενταχτούμε. Ναι. Στο Λαύριο παίζουμε ή παίζουμε πουθενά άλλο. Γιατί έχω μπερδευτεί με τις ομάδες. Κάτι χολαργή, κάτι ιωνική, κάτι δριοπηδή, κάτι χαμό γίνεται. Τρίτη αγωνιστική δεν επάρει. Όχι. Τρίτη αγωνιστική ακριβώς. Τελευταία μέρα το Οκτώβριο. Λαύριο Άρης. Θα κοιτάξω να τα βάλω όλα μέσα στον Οκτώβριο, Χρήστα, για να μην έχουμε πρόβλημα. Δεν χαλώσει ποτέ. 31 Οκτωβρίου γενέθλια αδερφός μου, Πάρη. Ωραία. Ακριβώς. Άρα θα λείπεις.
σαν να λες τα παιδιά τα λείπει. Δικαιολογία. Έτσι, έτσι. Δώσε λίγο κλίμα τώρα. Ωραία. Τι γίνεται εκεί με. Ο Ολυμπιακός φωνάζει για το offside, το οποίο όμως ήταν offside, από ό,τι φαίνεται. Με βάση, με βάση τη γραμμή και την ανακοίνωση της ΚΕΔ. Δεν ξέρω στην ΑΕΚ με το Μάνταλο αν έχει θέμα, γιατί μετά το πέναλτι που χάνει προχθές πάει και παίζει Karate Kid. Εντάξει. Μια κόκκινη ήταν και. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να τα πάρουμε χρονικά. Στον Ολυμπιακό καταρχήν όντως υπήρξε αυτή η αντίδραση όσον αφορά την τελευταία φάση. Το ΒΑΡ ή θα πρέπει να το δεχτούμε ή δεν θα πρέπει να το δεχτούμε πλέον αν θα υπάρχει ή όχι. Αφού ο Καραντώνης πήρε την απόφαση να πάει να δει το ΒΑΡ και να πάρει αυτή την απόφαση ο ίδιος μέσα στα Γιάννενα σε ένα χρονικό σημείο που κρινόταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα, γιατί αν έδειχνε σέντρα δεν πιστεύω πως ο ΠΑΣ θα προλάβαινε να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα όπως αυτό με τον Παυλίδη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός έβγαλε τη δική του αντίδραση και τη δική της τοποθέτηση. Έχω την αίσθηση τη στιγμή αυτή πως πρέπει να δεχτούμε αυτή την απόφαση. Πράγματι ο Ολυμπιακός έχασε τους δικούς του δύο βαθμούς και αυτό το οποίο λεγόταν από τη στιγμή που πέτυχε τον γκολ ο Παυλίδης και όπως είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω, περισσότερο σταθήκανε στον γκολ το οποίο δέχτηκε ο Ολυμπιακός και ήταν το πρώτο του σε επίσημο παιχνίδι στην διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστική περίοδου 2020-2021, με το τέλος μάλιστα και της αγωνιστικής περίοδου 2019-2020, με τον γκολ δηλαδή, με το παιχνίδι, συγγνώμη, το οποίο έγινε στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, για το θεσμό του κυπέλου. Από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ κυρίως δέσαν δικαιολογία, σταθήκανε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στην κούραση από την προσπάθεια που είχε γίνει την Πέμπτη το βράδυ κόντρα στη Βόλσμπουργκ για την ανατροπή και πρόκληση στους ομίλους του Europa League που έφερε χρήματα στα ταμεία, σίγουρα στην αποβολή η οποία υπήρξε στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και το σοκ από τον τραυματισμό του Λιβάη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πολύ καλό ερώτημα πόσο θα μείνει εκτός δράσης και να αποτελεί φάρμακο αυτή η διακοπή του προαθλήματος. Και στον Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως η τιμολογία για τον Μπογιάτος υπήρχε και πριν από το παιχνίδι με τον Άρη, έγινε ακόμα πιο έντονη μετά το πέρας αυτού. Ναι, τι γίνεται με αυτό. Κοντεύει. Δεν παρακολούσα και το παιχνίδι στο το φιλικό, στο El Paso, για λογαριασμό του Λίμπερο, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν μου γέμισε το μάτι. Έχω την αίσθηση πως ο προπονητής αυτός είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας, άλλο στην Ισπανία, άλλο για ακαδημίες. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά από την περίπτωση του Όγιος, στον Ηρακλή με τον Πεντράσα. Δεν είναι τόσο εύκολο να διαχειριστεί κανείς μια κατάσταση πίεσης και θα μου επιτρέψει να το πω και μια κατάσταση στην μετά-δόνη εποχή, ο οποίος και είχε τεθεί με τον κόσμο και είχε δουλέψει έτσι όπως ήθελε ο επικεφαλής ουσιαστικά στην διοίκηση της Παναθηναϊκός, ο Γιάννης Αλαφούζος, είτε με τους μικρούς, αλλά είτε και στη διαχείριση μιας κατάστασης για να μπορέσει να πάρει αποτελέσματα και να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό μέχρι σε τροχιά play-off. Αυτό δεν έχει καμία σημασία για τον Άρη, ο οποίος κατάφερε να πάρει αυτό το αποτέλεσμα. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο, γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα έρθουν στη Ριζούπολη και να παίξουν με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Καλά θα κάνει η περίπτωση της Super League να εξετάσει πάρα πολύ καλά τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν άνθρωποι της Super League χθες στο παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης με την ΑΕΛ. Και αυτό το οποίο θα έχω να τονίσω είναι ότι είναι κάκιστος ο αγωνιστικός χώρος. Θέλει αλλαγή ολόκληρο. Μα το πώς. Ποτάρι, απορώ, γιατί η ΕΠΟ έλεγε να παίξει τελικό εκεί η ΕΠΟ. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, επειδή το είδα με τα μάτια μου, ο ποδοσφαιριστής, ο Ράιλι του Απόλλωνα Σμύρνης παραπάτησε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο και έπαθε χιαστό, όπως ήταν η πρώτη εκτίμηση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης 4 με 6 μήνες. Η μπάλα χοροπηδούσε στο χορτάρι, δεν μπορούσαν να την ελέγξουν οι ποδοσφαιριστές, προσπαθούσαν να βρουν κυρίως βαθιές μπαλιές για να μπορέσουν να απειλήσουν την αντιπαλιστία και τον γκολ ήρθε από το Φατιόν με πέναλτι στο 90-1. Ήταν κάκιστος πραγματικά ο αγωνιστικός χώρος, φαινόταν από την αρχή. Απορώ πραγματικά ακόμα και η ΑΕΛ που δεν έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση, αλλά από την άλλη πλευρά ο Πόλος Μίλης μετά το τέλος του παιχνιδιού υπήρξε σχετικό τέταρτο ανάμεσα σε Παράσχο και Μανίκα, έτσι ώστε ο Πόλος Μίλης να κινηθεί για απόκτηση κεντρικού αμυντικού για να καλύψει αυτό το κενό του Ράιλι, το οποίο προέκυψε από το πουθενά σε αυτό το πρώτο παιχνίδι του Απόλλωνας Σμύρνης για το πρωτάθλημα της Super League. Μάλιστα. Ωραία, Πάρη, θα σε ακούμε μάλλον να μας μεταφέρεις το ρυθμό των Αθηνών και όλο το ρεπορτάζ. Θέλουμε βέβαια καθημερινά να μας λες ένα σαν αυτό του Πέλκα. Ένα πικάντικο θέλουμε κάθε μέρα. Εντάξει, το πώς πήγε συνοδευόμενος, το τι ώρα έφτασε και ότι είχε μια μικρή σαντούλα, δηλαδή
με δεδομένο ότι είχε μόνο μια μικρή τσάντα για να πετάξει τουλάχιστον όπως λέει το δικό μου ρεπορτάζ και τα δικά μου μάτια τα οποία υπήρχαν εκείνη την ώρα 1 και 25 περίπου μετά τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λέει ότι ενδεχομένως και να πρέπει να παραμείνει παραπάνω στην Τουρκία, ενδεχομένως και να πρέπει να μπει σε ρυθμούς καραντίνας και να μην μπορέσει να βρίσκεται με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από εδώ και στο εξής. Θα έχω την στο απόγευμα, αν και κατά πόσο. Είναι στην εθνική, στην αποστολή είναι της εθνικής. Έχω την αισθητική πως είχε κληθεί ο Πέλκας κανονικά. Και γι' αυτό πάει με ιδιωτικό, για να, είναι σε, για να γυρίσει κιόλας. Και γι' αυτό μάλιστα, επειδή δεν είχε εισιτήριο στα χέρια του, άνθρωπος σχετικής εταιρείας είχε μπει μέσα στο χώρο του αεροδρομίου για να μπορέσει να τον υποδεχθεί και να τον παραλάβει. Ωραία. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, ο Πέλκας να πέταξε στην Κωνσταντινούπολη και να έφτασε περίπου στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, καθώς δεν υπάρχει διαφορά ώρα, για να περνούσε το πρωί από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπέγραφε το σχετικό συμβόλαιο. Οι δικές μου πληροφορίες από τη γειτονική χώρα κάνουν λόγο πως ο ΠΑΟΚ θα πάρει περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ και ο Πέλκας 3,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Το ποιο θα είναι το ακριβές ποσό, νομίζω ότι θα φανεί στην πορεία. Αλλά τουλάχιστον αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Ένα μόνο καθένα. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Ευχαριστούμε, Πάρη. Ευχαριστούμε, Πάρη. Αυτά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε, Πάρη. Έγινε, Πάρη, φιλαράκι μου. Έγινε. Κάμερα σε μένα για ένα λεπτό. 1,1. Χρήσανθε. Ξεπούλημα. Εντελώς. Αν χρειαστεί απάντηση, θα έχεις 10 δεύτερα για να τελειώνουμε. Παιδιά, τελείωσε η εκπομπή. Χρήσαν δεν έχει φόρο Άρης, έχει μέτρια στόπα και καμιά χρησιμοποιικότητα πρωταθλητή. Και στο Γαύρο να έπαιζαν θα το έχαναν. Σίγουρα πάντως σε εσάς υπάρχει πλάνο. Ο 6978, μάλλον σε ένα Χρήσαν, τι γίνεται με το ΚΑΣ, μάλλον για τον ΙΜΠΕ, αυτά δεν ξέρω. Εκδικάστηκε την 1η Οκτωβρίου. Περιμένουμε. Ωραία. Και ο 6945 στην Έρα Σπόρ είπαν για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Σάσα και άλλη τράμπα. Άντε και τον Τσουκαλά στον Άρη, παλιά ήταν Αλβανός, τώρα που ήρθε στον Άρη είναι καλός Κολοτούμπα. Τσουκαχάρα. Αν άκουσε ο φίλος αυτό και τα λοιπά, εντάξει. Άρα δεν με άκουγε ότι είπα σε σχέση με το Αλβανός ή το Ουτσεκά ή οτιδήποτε άλλο. Όσο και το επειδή είπαν στην Έρα Σπόρ, είχαν πει ότι ο Βέλεθ έκλεισε τον Ολυμπιακό. Επίσης είχαν πει ότι ο Κουέστα έκλεισε τον Ολυμπιακό. Επίσης είπαν ότι ο Χριστοδουλόπουλος έρχεται στον Άρη. Ναι. Επίσης έχουν πει 150 ωραία πράγματα που ακούγονται δεξιά-αριστερά και χωρίς να τα τσεκάρουν γιατί δεν σέβονται κάποιοι τον Άρη. Τα αναπαράγουν. Κανένα πρόβλημα. Νωρίτερα είπε έτσι με ηρωνική διάθεση ότι ο ΠΑΟΚ έχει το 50% για τον Παλογιάννη και τι γίνεται και τα λοιπά. Ναι, σε ρώτησα, δεν είπε ηρωνική. Ρώτησα. Αν ισχύει. Για τον Κωνσταντίνο Κυριαζή, τον 17χρονο τερματοφύλακα, κράτησε ο Άρης το 50%. Εγώ το είπα. Εγώ το έγραψα. Και εγώ το είπα. Ισχύει αυτό που είπα. Εσύ. Άρα. Τι άρα. Πού είναι το κακό του ΠΑΟΚ με τον Παλογιάννη? Καθόλου. Απλά σου είπα, σου ανέδειξα είχες το πώ. Είχε ηρωνική διάθεση. Ναι, γιατί σου ανέδειξα το πώ είχε έρθει ο Ντουρμισάη. Δεν είναι για το 50% η ηρωνική διάθεση. Η ηρωνική διάθεση είναι για το αν μπορεί κάποιο παίκτη να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία παραχωρείται ενώ τον έχει αγοράσει. Αυτό που έλεγα δηλαδή για τον Ντουρμισάη. Ακριβώ το καλά, ίδιο. Χέρι-χέρι. Με τον Καρατζαφέρη. Χέρι-χέρι. Καλά, εντάξει, θα κρατάτε μόνο εσείς το χέρι του Μελισανίδη και του Αλαφούζου όποτε θέλετε και εμείς δεν μπορούμε να κρατάμε κανένα χέρι. Sold out κι εσείς. Και εσείς χ και εσείς χ. Ξεπούλησε τον αρχηγό σου με ένα εκατομμυριάκι. Την παιχτάρα, τον Μπέλκα, το διεθνή τη εθνική. Με ένα εκατομμυριάκι. Την άλλη φορά δεν το καταλαβαίνει γιατί δεν το καταλάβει. Ο Πάου δεν παίρνει τα ποδοσφαιρικά από μινάρια τη Σάκη του Παναθηναϊκού. Καλά, εγώ δεν είπα αυτό τώρα. Εγώ λέω ότι ενώ έχει Ιβάν, ξεπουλά του παίκτε και δεν έχει παίκτε. Έφυγε ο Άκπομ. Από τα αζήτητα τη Νότιχαμ και του Ολυμπιακού. Αζήτητα. Δεν παίρνει παίκτε. Σωστά. Παίρνει από τα αζήτητα τη τέτοια. Τη Ραπίτ Βιέννη. Δεν αζήτητα. Αυτό ήταν καλό παίκτη. Δανεικούς από την Ουντινέζε. Δεν πειράζει εσάς, εμάς δεν μαθαίνει λόγος. Και από τη West Ham πήραμε. Αύριο πάλι. Γεια σας. Γεια σας.